μέρα μπινελικιάζοντας, ρε φίλε. Δηλαδή να ξεκινήσουμε και να αρχίσουμε. Το τέτοιο σου, το τάδε σου, το δίνα σου, Έχει φύγει έξω, να ξέρετε. Το πρώτο μισάωρο έτσι, ρε φίλε. Έχει φύγει έξω πολύ πράγμα, να ξέρετε. Χωρίς λόγο. Χωρίς λόγο. Νομίζω ότι βασικά όχι, ο λόγος είναι πολύ απλός. Έχει να κάνει με το φόρτο εργασίας, θεωρώ. Αλήθεια είναι. Αυτή η Sport Expo, Νίκο, μας έχει πάει πολύ πίσω. Ναι, ναι, ναι. Να πω την αλήθεια. Καλό είναι να γίνονται αυτά. 1-0 η Arsenal. Μπράβο, ρε φίλε. Μπράβο. Καλό είναι να γίνονται αυτά γενικότερα, αλλά για μας είναι λίγο ζόρικη η κατάσταση. Φανταστία, φανταστία. Έχω δίκιο, ρε, φανταστία. Φανταστία. Νίκο, ηγεσία έχει, ρε φίλε, το Ολυμπιακό. Τι να λέμε τώρα. Ποια Sport Expo, σε παρακαλώ. Κοίτα, αρχίζω και τελειώνουν όλα. Σε παρακαλώ. Εντάξει, ξεκάθαρα. Έχει σβηστεί από τη στιγμή που μπήκε στο στούντιο, έχει σβηστεί ότι έγινε πριν. Δεν πανάχει και Sport Expo και την Κινή και ο Παπαθεοδόρου και δεν ξέρω εγώ τι. Νίκο, ηγεσία έχει τώρα, φίλε, το Ολυμπιακό 2,5 ώρα. Σε παρακαλώ. Τι έχουμε. Μπαλαντέρα έχουμε. Έτσι. Με δύο κουρασμένα παιδιά είναι η αλήθεια σήμερα. Φίλε, δηλαδή, τι γίνεται. Όχι καλή χριστιανία απλά. Το ένα χαστούκι έχει πίσω από το άλλο γυρνά με το μάγουλο. Γενέθλια. Την Κυριακή έχει αυτό το πράγμα που οι μισοί σκεπτόμενοι σκεφτόμαστε. Άστο μωρή καλύτερα, στο πάρει την άλλη εβδομάδα. Κατάλαβες. Εδώ στην Τούμπα, ρε φίλε. Ποιο έχουμε τώρα, τα τέμπη, έρχεται. Πρακτικό, ναι. Μια πρακτικότητα. Πάλι όλοι χαρούμενοι, δεν θα είμαστε. Εντάξει. Γι' αυτό δηλαδή, και εμείς... γιατί να ταλαιπωρηθούμε και παραπάνω. Γι' αυτό και εμείς, λίγο πριν μπούμε στο στούντιο του ραδιομέτρου, αποφασίσαμε να αποζημιώσουμε τους εαυτούς μας με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Ναι, ρε φίλε. Τι κάνω γι' αυτό, γιατί αργούνε. Πριν τρία λεπτά, πήραμε. Θα σου πω λέω κάτι, δεν είμαστε σωστοί όμως. Εντάξει, βέβαια η ανάγκη μας έκανε. Ναι. Δεν είμαστε αλληλέγγυοι στον αγώνα των παιδιών τώρα. Και αυτό πέρα από την πλάκα τώρα είναι σαν χλαμάρα που κάνουμε. Εντάξει, αλλά να σου πω κάτι. Από γιατί που... σήμερα τα παιδιά είναι όλοι ντιλιβεράδο στο δρόμο. Ωραία, από το πρωί. Από τη στιγμή που σηκώσαν το τηλέφωνο. Καλά, ρε φίλε, προφανώς. Οκ. Okay. Απλά θα έπρεπε και εμείς να είμαστε λίγο αλληλέγγυοι. Γι' αυτό θα δώσεις 5 ευρώ μπουρμπάρ στο τηλιβερά, εντάξει. Εσύ. Θα δώσω 5 ευρώ μπουρμπάρ. 5? Ναι, έτσι αποφάσισε αυτή την ώρα. Αποφάσισε εσύ. Ναι, ρε φίλε. Γιατί όχι. Μάλιστα. Δηλαδή μην είσαι μόνο για τη φανταστία. Φανταστία. Λοιπόν, έχουμε και Europa League απόψε. Πολύ σωστά μιλάς. Με 4 παιχνίδια να είναι σε εξέλιξη. Όλα ξεκίνησαν στις 10. Είμαστε στο 19ο λεπτό. Arsenal Napoli ήδη έχουμε το 1-0. Εντάξει. Με τον Aaron Ramsey. Απόψε κάποιος θα χαθεί δηλαδή ή αύριο. Ωραία. Villarreal Valencia 0-1. Benfica Eintracht 0-0. Και Slavia Praga Chelsea. Villarreal Valencia 0-1. 0-1, ναι. Ντερμπάρα. Ποιος το βάλει και τη Βαλένθια. Κάτσε να δούμε, περίμενε. Ουέδεθ. Ουέδεθ. Μάλιστα. Λοιπόν, ακούγατε και όλο το απόγευμα Sport Expo. Είχαμε θεματάκια από εκεί. Πόσοι μιλήσα σήμερα στο Λίμπερο, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε, όντως έγινε πανηγύρι, αυτό είναι αλήθεια. Άγγελος Χαριστέας, Πασχάλης του Ντούρης. Χθες μίλησε ο Φάνης ο Κατεργιαννάκης. Ο Ηλίας ο Παπαθεοδόρου, έτσι. Ο Νίκος Σταυρόπουλος. Ο Νίκος ο Σταυρόπουλος ήθελα να συμπληρώσω τον Ηλία Παπαθεοδόρου σε έναν άνθρωπο της υπομονής και της μαχητικότητας στον φετινό ΠΑΟΚ, έτσι. Βεβαίως. Λοιπόν, ο Χαβιέ Ματίγια, ο Νικολά Ντιγκινή. Είχε λαό, πολύ πράγμα είχε. Θα είμαστε και αύριο εκεί. Τι έχουμε. Τι, πέναλτι. Το πέναλτι. Σε ποιο όμως. Να σκουβαδιάσεις τώρα έτσι. Θα πάλι ο Παπαδόπουλος έχει παίξει στοίχημα, παιδιά. Λογικά θα έχει επενδύσει πάλι για να κάνω λεφτά. Με σκουβαδιάζει πάλι έτσι. Λοιπόν, πέναλτι για την Μπενφίκα, πέναλτι για την Μπενφίκα. Μάλλον. Ή όχι. Ρε παιδιά, τι γίνεται, δείξε μας λίγο. Α, τώρα θα γίνει κάτι και θα πατήσει το τρίχλι. Κοντρατάκ λοιπόν εδώ, ναι. Τον κράτησε λίγο, θεωρώ. Μάλιστα. Λίγο τον εγκρέμισε. Λίγο τον εγκρέμισε, ναι, στην άσπρη βούλα. Λίγο άτσαλα εδώ το παιδί. Η αιτή τη Λισαβόνα για να κάνουν το 1-0. Στην κακούπλο σα το έδωσε. Αποβλήθηκε. Και κόκκινη, και κόκκινη λογικά. Το βλέπω να πηγαίνει προς τα έξω, ρε φίλε. Κόκκινη, Τζον. Ναι. Και κόκκινη κάτω. Με 10 η Άιντραχτ. Από το 20. Μας έκλεισε το σπίτι. Τέλεια. Θα έλεγε ο Στυρακόπουλος, άσο παίξτε το. Φίλε, δεν ακούς. Δεν ακούς. Δεν ακούσαμε τον Κιλόνι. Αδελφός θα νάσεις. Αδελφός θα νάσεις, Κιλόνις, αλλά εντάξει. Καλά. Τώρα δεν. Εκτός αν το παλικαράκι αυτό το χάσει, γιατί με αυτό το μαλλί και χωρίς μουσί. Α, Νίκο, βρώμα είσαι. Δεν πας, ποιος είναι αυτός ο Ζωά Φέλιξ. Το γάμα είναι η μπάλα. Εύκολο. Βάλε 1-0 η Μπενφίκα. Δεύτερο γκολ στην βραδιά. Τρίτο γκολ, ψέματα. Τρίτο. Μόνο στο Σλάβια Τσέλης δεν έχει μπει γκολ. Εκεί που το έχει παίξει over, Νίκο. Όχι. Αυτό όχι. Στο ένα δελτίο το έχω χει. Στο ένα δελτίο. Ήσαν παίχτη. Χαλάρωσε λίγο. Στο ένα δελτίο το. Αλλά εντάξει, υπάρχει ακόμα φίλε ψωμί. Δεν είναι... Νίκο, τι γίνεται στο Sport Expo, φίλε. Πες λίγο στον κόσμο που δεν έχει πάει. Σήμερα έγινε ο κακός χαμός. Μπορείτε να ακτείτε. Καταρχάς είναι και αύριο και τέλος ή και το αύριο Σάββατο. Και το Σάββατο. Ωραία. Κάτσε έτσι εύκολο, θα ξεμπλέξουμε. Το Σάββατο, φίλε, δεν μπορώ. Έχω αγώνα. Όταν να κάνω, το έκανα.
Άιντε και αύριο που έχει μία. Έχω ξεχάσει τη λέξη, δεν μου έρχεται, έχω έχει πολύ στο μυαλό μου. Ημερίδα, μπράβο. Άνα, γεια σου. Δεν θα χτίσει για την ημερίδα, ρε φίλε. Αύριο για την ημερίδα μπορεί να περάσω μια βόλτα και τέλος μετά, εντάξει. Είπαμε. Όχι μερίδα, ημερίδα. Ημερίδα είπα. Όχι. Μερίδα είπε. Μια μερίδα. Μερίδε ονειρεύεσαι, μάλλον συνάδελφε. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Συγγνώμη, θα κάνουμε αυτή την αλήθεια που σου είπα και πέρα τη φανταστεία. Θα γίνει πανηγύρι, να ξέρει. Να είσαι στρατιωτικά κόλπα. Θα γίνει φανταστεία μεγάλη. Αυτό με το κουρασάν δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Είναι δεν κάθισε πολύ καιρό φαντάζομαι. Δεν έχει κάνει μάχη με στρατοφύλλα γι' αυτό. Δεν κάθισε πολύ καιρό φαντάζομαι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και τι γίνεται άλλο. Τι έγινε, φίλε. Όλα καλά. Ήταν μια γεμάτη μέρα. Εντάξει. Ευχαριστούμε όσου ήρθατε σήμερα. Ευχαριστούμε εσά που θα έρθετε αύριο. Γιατί έρθετε για να μην έρθετε. Και νομίζω τελευταία μέρα θα έχει πολύ κόσμο. Φίλε, γιατί είναι και Σάββατο. Οπότε θα είναι και λίγο πιο εύκολο για τον κόσμο έτσι που δεν είναι εργάσιμο και όλα αυτά για αρκετού. Ναι. Λογικά, ναι, εντάξει. Και τα απογεύματα μαζεύει και περισσότερο κόσμο. Και όλο πάντω ναι, είναι μια πολύ καλή σπορτέξπο. Όλα και τον Υπουργό. Όχι. Α. Βασικά, όταν ήμασταν εκεί. Εσύ τι ώρα έφυγε, δεν σπέρα χαμπάρι. Εγώ έφυγα γύρω σε 7 και κάτι. Α, ναι. Εκεί... Και εκείνη την ώρα ερχόταν όλη η κουστοδία. Γιατί κάπου είχε... εκεί ήταν, αλλά από εμά δεν πέρασε. Εκτό αν ήρθε πιο μετά. Πιο μετά ήρθε, φίλε, γιατί πήγε από το περίπτωτο του Πάουκ στον μπάσκετ, οπότε πέρασε σίγουρα και από εκεί. Ωραία, εγώ είχα φύγει γιατί πρέπει να έρθω εδώ πέρα. Okay. Έγινε τα επίσημα εγγένεια, okay, πολλέ προσωπικότητε, καλά είναι. Αξίζει, νομίζω ότι σε αυτήν τη Sportex αξίζει να έρθετε μια βόλτα. Νομίζω συμφωνεί και ο Νίκος μαζί μου. Έχει πραγματάκια. Ωραία, έχει πράγματα. Ναι. Έχει πραγματάκια. Και για τα παιδιά, ναι, έχει πολλά και για τα παιδιά έχει πολλά πράγματα. Και να παίξουν και να δραστηριότητες και όλα αυτά. Και δηλαδή... να γνωρίσουν και νέα αθλήματα κιόλα, ναι, ενδεχομένως. Ναι. Εντάξει. Ναι. Εντάξει, σήμερα ήταν μια ευκαιρία γιατί είχε παίχτες και του Άρη και του ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Του ΠΑΟΚ έχει στο μπάσκετ κιόλα. Και ποδόσφαιρο, ρε φίλε. Ναι, και ποδόσφαιρο. Ναι, είπα ότι είχε Άρη το ΠΑΟΚ και είχε στον ΠΑΟΚ και στον μπάσκετ. Αν και βέβαια και από πλευρά κόσμου δεν ήταν πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Είναι η αλήθεια. Λοιπόν, θα έχει πραγματάκια και αύριο, θα έχει και το Σάββατο. Εμείς δεν θα κάτσουμε κανένα δύο ώρο λογικά. Δύσκολο δύο ώρο. Με 10 συνεχίζει η Άιντραχτ. Μας κλείνει τα σπίτια από νωρίς. Το λάθος ξέρεις ποιο είναι τώρα, έτσι. Ότι τώρα εγώ άμα έρθω φαγητό έσβησα. Ναι. Δηλαδή με το που τελειώσει, αντιός. Αντιός αμίγκος. Ναι, ναι. Και πρόσεξε, έχω και συνέχεια μετά. Α, έχεις και άλλο τέτοιο. Ναι. Σου λέω τώρα είναι αντισόπιτη κατάσταση, φίλε. Δηλαδή, όχι καλός χριστιανός απλά. Δηλαδή, το ένα χαστούκι πίσω από το άλλο έρχεται. Τρεις ώρα θα πιάσουμε δηλαδή. Δεν ξέρω. Και είναι και να είναι τόπαρτο και νομίζω ότι θα έχουμε πράγματα. Μπορεί να έρθει εδώ κοντά θα πάμε. Μετά το τέλος, έλα να πεις από εδώ, δεν είναι τίποτα. Εδώ δίπλα θα πάμε. Μάλιστα. Κάπως έτσι θα πάει η δουλειά, Νίκο Παπαδόπουλο, και έχετε και ένα σουκού ακόμη πιο καυτό. Αλλά τι να κάνουμε, ρε φίλε. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Να σου πω κάτι τώρα, γκρινιάζουμε. Once in a lifetime. Ναι, όταν δεν κερδίζετε, μετά κλαίτε. Όχι, όχι μόνο αυτό. Όταν θα τελειώσει η χρονιά και δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα, θα λέμε, δεν έχει τίποτα. Πω, φίλε, εκεί θα κλάψουμε, όντως. Έχει δίκιο. Κατάλαβε. Τουλάχιστον τώρα. Έχει δίκιο. Δεν θέλουμε ούτε το ένα άκρο ούτε το άλλο. Θέλουμε λίγο μια μέση κατάσταση για να μα γίνει λίγο η Παναγία, ρε παιδί μου, ώρες-ώρες. Ναι, αυτό ναι. Είναι. Αυτή είναι η ουσία. Και ειδικά τα γενέθλια, προσέξτε, όταν δουλεύετε σε μονοθεματικά site και ο σύλλογο έχει γενέθλια. Είναι πρόβλημα. Δηλαδή, εγώ τώρα τον Νίκο τον καταλαβαίνω γιατί πριν λίγες μέρες δεν έχει περάσει πολύ καιρό στην 25η του Μάρτη. Εντάξει, ο Παπαδόπουλος ήταν σαν έναν υπολογιστή από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ξέρεις ποια είναι η ταλαιπωρία, φίλε. Γιατί απευθυνόμαστε και σε ένα υψηλού επίπεδου κοινό. Mm. Δεν απευθυνόμαστε τώρα σε όποιον και όποιον. Αλήθεια είναι αυτό. Πλέον η δουλειά μας δεν είναι το γράψιμο. Φάση για την Άρσεναλ. Γκόλ Άρσεναλ. Εγώ τη μία ώρα έξω που ταλαιπωριόμουν. Δεν ταλαιπωριόμουν με το γράψιμο. Το γράψιμο μου φεγγεί 20 λεπτά. Ναι. Τα γύρω-γύρω είναι που μας τρώνε πολλή ώρα. Ναι, όντως. Αυτό είναι πρόβλημα. Και βάλ το έτσι και φτιάξ το αλλιώς και είναι. Καταλαβες. Αυτό είναι που μας τρώει πολλές φορές ώρα. Και ενώ είναι ωραίο για τον αναγνώστη, όταν το βλέπει, να έχει και τα βίντεο και τις φωτογραφίες του και όλα αυτά, για εμάς είναι λίγο ταλαιπωρία. Αλλά και τι να κάνουμε, ρε Νίκο. Κλέψα και. Τι να κάνουμε δηλαδή. Ωραία. Τι να κάνουμε. Αυτή είναι η δουλειά σας, παιδιά. Σας βάλτε. Δεν είστε εκεί με κανένα μυστρή και ξέρω εγώ καμιά αξίδια να σκάβετε. Εντάξει. Είναι πνευματική. Μην κλαίγεστε κιόλα. Είναι πνευματική. Ναι. Okay. 2-0 η Arsenal στο 20. Την μπάλα ψηλά ο Σάντσες νομίζω. Αυτό δεν είναι. Εμεί μου πα το. Α, κόντρα και όλα στην μπάλα και το έκανε 2-0. Μάλιστα. What? Δεν ήταν ο Σάντσες, ήταν αυτό το μωρό Πορτογάλο. Ναι, ρε φίλε. Σάντσες, φίλε, στη United εδώ και καιρό. Είναι γνωστό αυτό. Πώ το λένε αυτό, το Ρέιρα, Μωρέιρα, πώ το λένε. Ένα κοντόρε που έχει η Arsenal. Κοντούλι. Ένα κοντούλι χαφ. Κόντρα την μπάλα. Τυχερό θα χαρακτηρίζει τον γκολ. Έκανε γκέλα βέβαια η Νάπολη. Πω, ρε φίλε, να σε λέω τι τσίχλα είναι αυτή που τρώσε, ρε φίλε. Είναι big bubble. Το match πάει ο τεράστιο ήταν. Όποιο έχει προτιμήσει το over θα του μπορεί να το βγει. Ωπα, τα εκτοφάγαμε. Η Άσαν είναι καλή φίλε φέτο. Ξέρεις, στην Αγγλία δεν είμαι κάποια συγκεκριμένη ομάδα. Απλά έχω μία συμπάθεια παραδοσιακά προς την Arsenal. Ναι.
Χωρίς να. Γιατί είναι ρε φίλε. Ασχολούμαι ρε παιδί μου ιδιαίτερα. Γιατί... Έχω μια συμπάθεια. Είναι αυτό. Από τους μεγάλους η αδικημένη ομάδα. Δηλαδή αυτή που ίσως θα έπρεπε να έχει πάρει περισσότερα πράγματα. Όχι μόνο αδικημένη. Ξέρετε, απλά όταν ήμουν πιτσιρίκος. Όταν ήμουν σε πιο μικρή ηλικία. Έχει τον Ανρί που μου άρεσε πάρα πολύ. Ναι. Πάρα πολύ. Γούστερα πολύ Τιερί Ανρί. Κατάλαβες. Και γι' αυτό ρε παιδί μου έχω μια. Μάλιστα. Έτσι αγάπη. Αχ, και νομίζω ότι έχω και μία από τις καλύτερες φανέρες ποδοσφαιρικές που έχουν βγει που είναι εκείνη της Arsenal η τελευταία στο Highbury. Τελευταία της χρονιά. Ωραία ήταν εκείνη η φανέλα. Καταπληκτική φανέλα. Καταπληκτική. Και πάει αδερφή μου στο Λονδίνο και μου την είχε πάρει. Χωρίς όνομα βέβαια. Αλλά οκ. Okay, τουλάχιστον είσαι φανέλα της Arsenal. Ναι, ναι, ναι. Πολύ δυνατή. Πολύ δυνατή. Εγώ μαζεύω κασκόλ, άλλοι μαζεύω φανέλες. Κασκόλ. Κασκόλ ομάδα. Ναι. Από το εξωτερικό. Παίζει και να μην έχω κανένα. Από το εξωτερικό κυρίως. Έχω ρε παιδί μου και θέλω να είναι αυθεντικά της μπουτίκ πάντα. Τα ακριβά δηλαδή. Τα ακριβά. Ναι. Μίλαν έχω, Μπαρσελόνα, United. Νίκο του χρόνου, φίλο που θα παίζει Ευρώπη. Θα μαζέψουμε και του χρόνου. Ναι. Εσπανιόλ. Αυτά είναι ρε παιδί μου από τα. Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, την μπουτίκ τη Ζενίτ. Ναι. Από ελ. Πόπο η Αγία Πετρούπολη, τι ωραία πόλη. Ναι, ρε φίλο. Αν πέσουμε μια Ζενίτ του χρόνου. Άντε ρε, κάντε ακόλο πώ θα πάμε μια Αγία Πετρούπολη. Ο Άρης φίλε. Πε βγαίνει τέταρτο, ξέρω εγώ, ή πέμπτο. Ναι. Ίδιο προγραμματικό γύρο. Τι πες, δεύτερο προγραμματικό γύρο. Όχι, ίδιο, δεύτερο είναι, είτε τέταρτο είτε πέμπτο. Δεν έχει δεύτερο, ναι, δηλαδή ναι. Μέσα Ιουλίου. 25 Ιουλίου, 26 το πρώτο μάτς. Δεύτερο, τρίτο play-off. Άρε, βρώμα. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι αν είσαι λίγο τυχερός δεύτερο και τρίτο. Εντάξει, κουτσά στραβά, τι κάνεις τη δουλειά σου. Ναι. Στα play-off μετά είναι λίγο πίκρα. Okay. Εκεί... Αλλά εκεί μπορεί να κάνεις επέμβαση, ρε φίλε. Okay. Καλά, την έχεις ξανακάνει στο παρελθόν. Εντάξει, με την Αούστρια, με τη Σαραγώσα. Άλλα χρόνια. Την έχεις ξανακάνει. Okay. Καλά, ποτέ δεν ξέρεις. Κάτσε να μεταρρυθεί το καλοκαίρι. Μπορεί να ανέβει το επίπεδο της ομάδας, ρε φίλε. Αρέσει, Νίκο, γιατί είσαι αισιόδοξο. Γιάννη, όταν χτυπήσει κουδούνι. Εντάξει, ρε φίλε, κάρι έχω. TLK τώρα. Τι δεν θα είμαι αισιόδοξο με TLK. Εδώ τα κάτω, εδώ πάνε να πάρει το Ματέο. Ματέο τον είδα σήμερα στο περίπτωτο του Όλαμπα. Ο Τάρες, φίλε, χαμογελαστό πολύ. Χαμογελαστό πολύ, εντάξει. Τη ζωή έχει κάνει εδώ πέρα ζωάρα. Ναι, γιατί δεν έχει κάνει, δεν καταλαβαίνω. Και η κοπελιά του περνάει ωραία εδώ πέρα. Μια χαρά. Πού να πάει. Πάει αλλού, εδώ θα μείνει. Τελειώσουν. Και εδώ θα δώσουμε κανένα μισό χαρτί του χρόνου διαστρίπτη. Σιγά ρε. Αν γίνει κανένα τέτοιο. Σιγά. Λοιπόν, μαζί μας στην απόψινή εκπομπή και στην απόψινή εκπομπή θα λέγαμε η εφαρμογή που έχω ανοιχτή στο κινητό μου αυτή τη στιγμή. Η εφαρμογή που κάνω πλούσια. Ναι. Τελευταίες μέρες γιατί την έχω δει ότι είμαι ο τέτοιος. Ναι. Ο Τζον Τάραμας. Στοίχημα.gr. Εντάξει, κοίτα, το στο στοίχημα έχεις και τις καλές σου μέρες και τις κακές σου μέρες. Είχαμε καλές μέρες. Έλα ρε Νίκο που είχαμε καλές μέρες. Τώρα δηλαδή. Έχουμε κακές μέρες. Μάλιστα. Λοιπόν, στοίχημα.gr. Εύκολα και απλά κατεβάζετε την εφαρμογή στο κινητό το τάμπλετ σας. Παίζετε επόμενο γκολ Νάπολη. Βγαίνει. Και πάτε ταμείο. Νάπολη. Νάπολη, λοιπόν. Μαζί μας, λοιπόν, η στίχη μας στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Πάμε στο break και επιστρέφουμε σε λίγο. Ωραίο διάλειμμα ήταν. Καλό ήταν το break. Ποιοτικό. Να αρχίσουμε τώρα. Ναι. Να το γλυφίδω στο 4. Γκράου. Έτοιμος τώρα. Λοιπόν... Αν ακούσετε κάτι... Ρε φίλε, βλέπεις το συγκεκριμένο. Έχει το καλό ότι επειδή έχει, ρε παιδί μου, τη σαλατίτσα μέσα την ωραία. Είναι light, ρε παιδί μου. Έχει την αράβη και την πίτα γύρω-γύρω και είναι ωραίο. Είναι καλό. Δεν είναι πλακώνες με τα λάδια και τα τέτοια. Όχι, 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 όχι. Δεν το στάνει. Το λάδι είναι ελαφρύ. Λοιπόν, μετά το δεύτερο ημίχρονο. Λίπερα 107,4 για την ώρα. Συνεχίζουμε Μπαλαντέρ. Νίκος Μασκοβίτης, Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα. Γιάννη Ζάτση, ρύθμιση του ήχου. Γκόλι Βιγιαράλ, ισοφαρίζει 1-1 τη Βαλένθια. Το κίτρινο υποβρύχιο. Παραμένει το 1-0 τη Μπενφίκα με την Άιντραχτ με 10 οι Γερμανοί από το 24ο λεπτό, νομίζω. Από το 20ο. Ναι. Αλλά okay. Λοιπόν, οκ, okay, δεν πειράζει. Σλάβια Πράγα, Τσέλσι 0-0. Με βλέπει ότι απομακρύνω το μικρόφωνο για ένα λόγο. Δεν με βλέπει. Εντάξει, φίλε μου, εντάξει, κάνει να είναι. Με την άνεσή σου, οκ. Arsenal, Νάπολη. Να τον Ιχολίπη μα να κλείσει λίγο το τέτοιο, να πάρει την ανάσου και να επιστρέψουμε. Δεν είναι θέμα. Κοίτα, πλέον νομίζω μόνο αυτό δεν έχουμε κάνει στον αέρα. Εντάξει, δεν, όχι και κάτι ακόμα. Είναι η αλήθεια. Η άλλη τη Χάντι είναι αυτή που έχει πάει ο Πριλιοβίτς. 1-1 η Άιντραχτ. Ισοφαρίζει με 10 στο 40. Ναι, ρε. Φίλε. Πολύ ωραία. Η άλλη τη Χάντι είναι αυτή που έχει πάει ο Πρίγκεβης τώρα, έτσι. Η ερώτηση που έχει κάνει πριν. Αν δεν κάνω μεγάλο λάθος, νομίζω ναι. Παίζει. Ο Πρίγκεβης ή η άλλη τη Χάντι. Ο Πρίγκεβης, ρε. Παίζει, ρε. Πώς δεν παίζει. Δεν ήταν τραυματίας. Είχε θέμα δανεισμού, αλλά νομίζω ότι παίζει. Έκανε πατατιά ο Φέισα για την Μπενφίκα. Μπήκε ο παλίκαρος στην περιοχή. Ουσιαστικά καινή αιστεία. 1-1 ισοφαρίζει η Άιντραχτ. Ωραίο. Αχαίρετο άλλος να ακούει.
Το οποίο εγώ δεν το ήξερα, το συγκεκριμένο που πήραμε. Πριν χρόνια μου το είχε μάθει ο Νίκος. Και εμένα μου το έχει μάθει άλλος συνάδελφος. Ναι, ναι, αυτά πηγαίνουν ρε, παιδί, από γενιά σε γενιά. Από άνθρωπο σε άνθρωπο, ρε παιδί μου, είναι ποιοτικό. Ναι, ρε, είναι πολύ καλό τώρα, εντάξει. Ό,τι και να λέμε. Είναι πολύ καλό γιατί είναι και ελαφρύ, αυτό είναι το καλό. Ναι, ναι. Δηλαδή, ενώ τρως γύρω, δεν πλακώνεσαι. Βλέπεις, ρε φίλε, δίνεις λεφτά, πάνε να σου δώσει λεφτά. Βλέπεις τι γίνεται. Λοιπόν, πού είχαμε μείνει, Sport Expo, τα είπαμε για τη Sport Expo, νομίζω δεν χρειάζεται να επεκταθούμε άλλο. Καλό, ενώ όσοι έχετε τη δυνατότητα, παιδιά, περάστε μια βόλτα. Αύριο, παιδιά, είναι εκεί πέρα, Τσαλτίδης, Κόλκας. Ναι, είναι μόνιμοι εκεί πέρα, ξέρετε, δηλαδή πάνε το πρωί, μπορεί να κοιμούνται εκεί πέρα. Ναι, δεν φεύγουνε. Και ο δικός πηγαίνει 12 η ώρα. Ναι, αφού πέθει ψοφάει, γι' αυτά τώρα μπορεί. Αφού δεν τον ξέρετε, δεν τον έχει καταλάβει τόσο καιρό. Αλήθεια είναι. Γι' αυτά ψοφάει τώρα. Έτσι. Έχουμε και τα κορίτσια μας εκεί πέρα στο περίπτερο, έτσι. Που είναι έτοιμα να σποδεχθούν. Με διαφορά θα έλεγα το καλύτερο. Τέτοια κορίτσια δεν έχει άλλο περίπτερο. Να κάνετε μια βόλτα και θα καταλάβετε για το τι. Εντάξει. Λοιπόν, περάστε αύριο μια βόλτα τη Sport Expo. Πηγαίνετε στο περίπτερο 3. Μπαίνετε μέσα, κάνετε. Έχει δύο εισόδους βέβαια. Κάποια στιγμή θα δείτε ίσω δεξί στο ρεστόρα σα χέρι Libero Media Group. Και δύο όμορφα κορίτσια τα οποία σας περιμένουν για να σποδεχθούν. Βεβαίως. Με ωραίο χαμόγελο. Με ωραίο χαμόγελο, βεβαίως. Και ωραίες αναλογίες. Λοιπόν. Πού είχαμε μείνει. Πού να είχαμε μείνει, Ρενικό, δηλαδή. Τελειώσαμε τη Sport Expo. Το μήνυμα που θέλουμε να έρθει από Ισπανία δεν έρχεται. Θα αρχίσει Παναγίες όμως, βραδιάτικα. Το κινητό μου που είναι. Ναι, με ρωτάς, δε φίλε. Πήγες, πλακώθηκες έξω, έπεσε με τα μούτρα. Πού να ξέρω. Κάτσε, Ρενικό, περίμενε. Πού να ξέρω. Λοιπόν, για ημιχρόνια πάμε. 1-1 το Villarreal Valencia. 2-0 η Arsenal. 2-1 το κάνει η Μπενφίκα με την Άιντραχτ στο 43. Αμέσως απάντηση από την Μπενφίκα στο γκολ της Άιντραχτ. Η Άιντραχτ η οποία παίζει με 10 από το 20. 2-1 λοιπόν για την Μπενφίκα στο 43. Δεν έχω προλάβει να δω τον γκολ. Τώρα πηγαίνει εκεί η κάμερα για να δούμε ποιος και πώς το έβαλε. Νομίζω ότι είναι ο μικρός που έβαλε και το πέναλτι. Ο ίδιος πρέπει να είναι. Ναι. Πόσο χρόνο είναι αυτός, φίλε, 15. Αυτός είναι λοιπόν. Ο Φέλιξ. Ωραίο σουτ. Έλα ρε. Πήρε τα χέρια του με το φύλακα μέσα, Νίκο. Δυνατό το σουτ. Στη γωνία. 2-1. Η Μπενφίκα με τον Φέλιξ, Νίκο μου. Σπίτι μου πάνω που τερματάς λίγο, φίλε, αργά τον τράκλεστη κάτω εδώ. Αν και νομίζω ότι το σουτ ήταν δυνατό. Αλλά... Τζάμπα η χαρά. Μην πειράζει, έχει ακόμα ψωμί. Εντάξει. Είμαστε καλά. Να, Νίκο, 15 δελτία παίζει, φίλε. Τι να καταλάβεις τώρα εσύ. Καλά, τι είναι γι' αυτό. Ζωάο Φέλιξ. Αυτός με τον ΠΑΟΚ πρέπει να είχε παίξει λίγο. Ο άλλος μου είχε κάνει εντύπωση. Παίξει στο κέντρο Ζέλσον. Πώς λέγεται. Ένας λίγο έτσι μαυρούλης με ξανθό μαλλί. Ο Γιώβιτς δεν είναι δανεικός στην Άντρα, θα την Μπενφίκα. Α, δεν το ξέρω. Και έχει βάλει γκολ. Τσεκάρο. Τέλος πάντων, δεν χάρηκαν πολύ οι Γερμανοί. Οι Πορτογάλοι πήραν ξανά το προβάδισμα. Εντάξει, ήταν γκολ, έμπνευσε αυτό καθαρά. Θα σου έτρεξα την περιοχή. Εντάξει, βρήκε χώρο, δυνατό σουτ στη γωνία. Εντάξει, έχει ακόμα ψωμί το παιχνίδι για τους Γερμανούς. Αυτό δεν γίνει λίγο εντυπωσιακό. Ποιο ρε. Σλάβια Σπαρτά. Μην το μιλάς, ρε. Μην το μιλάς. Λοιπόν, σαν πρώτα στη Τσέλσι. Είναι δύο ομάδες που σχοράρουν, Ερενικό. Εντάξει, πειράζει. Μην χυμίχρονο το χωμάστο. Λοιπόν, ο Χικμέτ, survivor, φίλε. Κάνουν ό,τι μπορούν για να το κρατήσουν ζωντανό. Τώρα λέει έχουν ενωθεί. Δεν έχει τουρκού και Έλληνε. Είδα ένα βίντεο τώρα, δεν ξέρω πώ μέχρι. Θα μαλώναν οι δύο Έλληνε μεταξύ του. Ναι, ναι. Μέσα σκοτάδια κιόλα και κάμερα μέσα στα μούτρα του. Έτσι πρέπει, ρε φίλε. Ο κάμεραμαν, δηλαδή. Η δουλειά του κάμεραμαν στο survivor τώρα. Θα ήταν ωραίο να βλέπουν πίσω από τις κάμερες τι ακριβώς γίνεται. Και σκέψου ότι δεν καταγράφουν όλη μέρα. Ναι. Εντάξει. Πιστεύει ότι πέφτει. Πριν κάτι μέρες, κάτι έβλεπα. Φερφερίκο. Πού είναι ρε εσύ αυτή η Βαλαβάνη. Είναι, είναι πανελίστη. Στην με την Γερμανού, ναι. Μπράβο. Καλύτερα δεν γίνεται. Και κάπου λέγανε ότι ρε παιδί μου... Το πιο μα... περίεργο σημείο που έχεις κάνει σεξ και τέτοια. Και τώρα είπε αυτή, άφησε να νοηθεί ότι έχει κάσει εξωτικό νησί. Γίναμε. Στην παραλία, κάτι τέτοιο. Γίναμε, με το Βασάλο. Αλλά, άρα Νίκο, με το Βασάλο μπορεί να είχαμε κάποιο είδους μπακλαβαδάκι. Μπακλαβαδάκι. Τότε. Ωραία. Ναι. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς έτσι η κατάσταση. Εντάξει, κάτι, τώρα μέσα στη θολούρα μου τη σημερινή, νομίζω ότι κάτι τέτοιο είχε λίγο πει. Εγώ, λίγο εγώ, τέλος πάντων είχε πει σε μια άλλη κουβέντα. Λίγο το νησί. Ημίχρονο έχουμε Arsenal Napoli 2-0, Slavia Chelsea 0-0.
στο στοίχημα. Περιμένουμε ημίχρονα και στα υπόλοιπα παιχνίδια που έχουμε σε εξέλιξη. Φιγεράλ Βαλένθια 1-1, επαναλαμβάνω, Μπενφίκα Άιντραχτ 2-1. Εντάξει, φίλε, λίγο εγώ, λίγο εξωτικό προορισμό, α πούμε, τη θάλασσα, τα δέντρα, οι φίνικε από πάνω. Βρε μαζί σου. Okay. Δεν βρωμάνε. Δεν βρωμάνε. Αναρωτιέσαι. Ναι, βρωμάνε. Φίλε, να σου πω λίγο κάτι. Ναι, δηλαδή, τόσο καιρό που έβλεπα στα προηγούμενα σαρβάιβορ, γιατί αυτό το βλέπουμε, οκ. Okay. Δηλαδή δεν τους βλέπεις ότι καλοπίζονται σε όλα. Δηλαδή τι βρωμάτω σιγά. Πιστεύεις ότι και πλένονται. Ναι, ρε φίλε. Λες. Τι τώρα. Για να μην πιάσουν τίποτα. Ναι. Φάουλ για την Άιντραχτ, κομπίνα. Δηλαδή σου. Να σου πω λίγο κάτι. Ωμα, 2-2. Μετράει, όχι, δεν μετράει. Τι, μετράει. Το μέτρησε. Μετράει, 2-2. Ο Δησάς Βλαχοδήμος. Πρέπει να offside αυτό. Ναι, ρε φίλε. Εγκληματία! Αυτό ήταν μπροστά από τον Βλαχοδήμο. Κάθε μέρα παίζουν οι διαιτητές με τα λεφτά μας. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Δεν πρέπει να είναι offside. Κάτσε, συζητάνε, περίμενε. Βάρ δεν έχει στο τέτοιο. Στο Europa. Ναι. Καλή ερώτηση. Δεν βλέπω να έχει. Όχι, δεν έχει βασικά. Μόνο στο Champions League. Το μετράει, τι κάνει. Περίμενε να δούμε. Κάτσε με το replay. Είναι το φάουλ. Σουτάρει ο Παλέγαρος. Ναι, ρε, εσύ. Α, όχι. Δεν είναι. Ο Μαύρος δεν είναι, φίλε. Δεν είναι. Το μέτρησε. Όχι. Δεν το μέτρησε. Ο Μαύρος είναι η ίδια ευθεία. Παίζουν με τα λεφτάκια μας. Ο Μαύρος είναι η ίδια ευθεία με το λεφτά. Ημίχρονο και στην Ισπανία, Βιγεράλ Βαλένθια, στον εμφύλιο του Europa League για τα προημιτελικά 1-1. Είπα ημίχρονο Σλάβια Τσέλσι 0-0. Ημίχρονο και στον Νταλούς Μπενφίκα Άιντραχτ 2-1. Κακώς ακυρώθηκε το γκολ της Άιντραχτ. Δύσκολη φάση. Δύσκολη φάση, οκ. Okay. παραμένει το 2-1 υπέρ των Πορτογάλων. Εδώ μετρούσε με βάρ, λες. Εγώ πιστεύω ότι το μετρούσε. Μετρούσε, λες, με βάρ. Γιατί θα το έβλεπε, θα το ξανάβλεπε. Εντάξει, είναι ωριακό όντως πολύ. Είναι δύσκολη φάση. Εντάξει, πάντως οι Γερμανοί, ρε φίλε, και με 10 το παλεύουν. Δεν μπορεί να του το αρνηθεί. Όχι, όχι. Είναι καλή ομάδα. Είναι, νομίζω, η Άντρεχτ έκανε 6-6 τον ομιλό τη, νομίζω. Είναι καλή ομάδα. Αρχίζει να βγάζει μεσοβίδι. Τώρα άρχισε τα σταμάτητα και αρχίζει να. Πιάσε άλλη μέθοδο. Λοιπόν, πάμε σούμα τα ημίχρονα στο Europa League. Arsenal Napoli 2-0, Villarreal Valencia 1-1, Benfica Eintracht 2-1 με 10 η Eintracht και Slavia Chelsea 0-0. Chelsea του Σάρι. Στην Πράγα. Δυσκολεύεται. Λοιπόν. Εντάξει, η λογική είναι ότι εύκολα, δύσκολα θα περάσει. Easy or difficult. Go through. Αυτά που λέτε. Γενικότερα. Κατά τα άλλα, αθλητικά ημέρα νομίζω ότι δεν είχε πάρα πολλά πράγματα. Βέβαια, λίγο και εμείς. Τι προλάβαμε να ασχοληθούμε κιόλας. Στη Sport Expo χάσαμε λίγο τον το ρυθμό και τη ροή της, της ημέρας αθλητικά. Τι βλέπω εδώ πέρα. Δεν βλέπω να έχει στα site έτσι, κάποια έτσι δυνατή είδηση όσον αφορά τα εγχώρια. Εντάξει, τώρα πλησιάζει και το Σαββατοκύριακο. Εκεί θα είναι το ενδιαφέρον. Όσον αφορά τα αθλητικά, έχει μπάσκετ φουλ, έχει ποδόσφαιρο φουλ, όλα βέβαια σε διαφορετική μέρα, ίδια ώρα. Σάββατο όλα 4 παρατέταρτο, Κυριακή όλα 7 η ώρα. Να ξέρω ότι για την επόμενη αγωνιστική εισακούστηκαν οι... το μπάσκετ, εισακούστηκαν οι συμβουλές μου και θα πάει 5 παρατέταρτο όλα τα παιχνίδια. Αλήθεια? Ναι, ναι. Επιτέλους. Ναι, ρε φίλε. Είδες, μια παρουσία κάναμε στην Sport Expo, αμέσως κανονίστηκε το θέμα. Βλέπετε τι δύναμη έχει ο Μοσχόβιτς. Ρε φίλε. Με λίγο μπούλινγκ αμέσως κανονίστηκε. Ο Λυκογιάννης δήλωσε ότι μετά τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό ο Χολαργός είναι η καλύτερη ομάδα της κατηγορία. Mm-hmm. Δικαίωμά του να το λέει, ρε φίλε. Τα λέει ότι ο άνθρωπος είναι χαζός. Αυτό με ποια φωνή το είπε, ρε φίλε, γιατί τώρα διαβάζει μια δήλωση εκεί πέρα. Τη συνέντευξη παραχώρησε. Okay. Κατάλληλη στάση δυσκολίε που προκάλεσε ο τραυματισμό του Ντόρση. Μιλήσουμε εκλεκτικά λόγια για τον Γιάνκοβιτ. Εκτεθέρωσε τι μεταγραφέ δική του ομάδα τι κάνει αποκλειστικά ο ίδιο. Γιατί ποιο άλλο μπορούσε να τι κάνει, δηλαδή. Μπορεί να τι κάνει ρε φίλο πρόεδρο, μπορεί να τι κάνει ο εκάστοτε τι μάνατζερ που μπορεί να έχει στι ομάδε. Εντάξει, ρε φίλε, δεν το ρωτάει. Τι θε, αδελφέ. Ναι, το ρωτάει, αλλά σου λέει τι κάνω εγώ μόνο μου. Όλα μόνο του. Mm-hmm. Μάλιστα. Είσαι λίγο προκατελημένο. Απέναντί του, ναι. Ο τύπο είναι πολύ καλό δουλειά του όμω. Άμα το λε που είσαι μπασκετικό. Είναι πολύ καλός. Σε πιστεύω. Οι λαμπάδες του Άρη, να πάρουμε λαμπάδα Άρη. Φιλέ, λαμπάδα μόνο πάω και θα πάρει. Μετά από αυτή τη διαφήμιση που κυκλοφορεί, ναι. Δεν μπορεί να πάρει κάτι άλλο. Λαμπάδα που έχει πάρει τους παίχτες, φίλε. Κουέστα, Σιώπη, βλέπω. Ντιγκινή, Ματέο. Α, λες να πάρουμε λαμπάδα. Τι έχει, ρε φίλε, πάνω εννοείς. Εδώ πέρα. Α, είναι τέτοια τετράγωνη, Ναι.
Okay. Να πάρουμε λαμπαδάρι. Και πάμε στην εκκλησία μεγάλο Σάββατο. Ο γραφικός. Όχι, δεν το κάνω ποτέ αυτό. Εγώ παίρνω κάθε χρόνο πάντα την κλασική λευκή και βάζω εκείνη. Και να πάω στην εκκλησία Σάββατο και να έχω κάτι. Δώσ' το. Να κάνουμε πρώτη ανάσταση. Ναι. Αυτό δεν το λύκει, ρε. Έχει τέτοια, ρε. Πες μου. Ξέρεις πάτη βάλεις. Ναι. Κάτι μέσα. Γι' αυτό. Παίρνω την κλασική τη λευκή, με εκείνο το κόκκινο, το πλαστικό, το κεφαλάκι, βάζεις για να μην πέσει το κέρι στα χέρια σου. Ωραία. Ξεκάθαρα. Αλλά δεν κάνει δουλειά και πέφτει αρκετές φορές. Δεν πειράζει. Έχω πάθει ενωσία, απλά όταν ήμουν πιο μικρός με πείραζε. Τώρα πλέον δεν με ακουμπάει και ιδιαίτερα. Πάντα φίλε, κουστούμαρισμένος ο Παπαδόπουλος. Καλά. Εντάξει, μεγάλο Σάββατο στην εκκλησία εκεί πέρα, παιδί μου. Εντάξει, επειδή βλέπεις κόσμο. Δεν σα κουράζει. Συν εν μπισίν είναι η φάση, Νικό. Τι πιει, τι πιει. Συν εν μπισίν. Α, ναι, έτσι ακριβώς. Με τη δεύτερη το κατάλαβα. Γι' αυτό ρε παιδί μου. Γραβάτα δεν βάζω. Οκ. Too much. Πάσω, όχι. Θα μπορούσα να βάλω και ένα το παπηγείο που έχει ζήσει τώρα. Έχω πολλά. Έχει πολλά. Έχω διάφορα. Μάλιστα. Δεν έχει ένα, γιατί εγώ θυμάμαι μια φωτογραφία του Νίκου από χρόνο. Έχω σίγουρα 3-4. Από αλλαγή χρόνου που τον έχω δει με παπηγείο. Ωραίο του πήγαινε. Δεν είναι για όλου. Αυτό πρέπει να καταλάβετε. Δεν είναι όλα για όλου. Έχω 3-4. Εγώ ας πούμε τον Νίκο. Έπαιρνα ένα κάθε χρόνο, αλλά του σταμάτησα μετά. Εγώ ας πούμε τον Νίκο τόσα χρόνια που τον γνωρίζω. Και είναι πολλά. 5 χρόνια. Ναι, ναι. Δεν τον έχω δει με πουκάμισο. Σπάνια. Μα φίλε, πρέπει να είναι πολύ. Πρέπει να και ξενερώνω πάρα πολύ, θα πρέπει να βάλω. Να ξέρεις. Πρέπει να είναι πολύ special. Πρέπει να πάω κάπου και να βάλω. Για να βάλω Μοσχοβίτη πουκάμισο. Εμένα ας πούμε μου αρέσουν. Και τα φοράω συχνά. Και δεν χρειάζεται να έχω κάτι, ρε παιδί μου, όπως λέει ο Νίκος, να έχω μια λέζα, ας πούμε, όπως έλεγε τις προάλλες που είχαμε το Λάρισον εδώ πέρα. Ναι, καλά, εντάξει. Δεν χρειάζεται να έχει λέζα και στη δουλειά, ας πούμε, θα βάλω πουκάμισο. Στο γήπεδο, πρώτα απ' όλα, εγώ έχω συγκεκριμένο dress code, πάντα πηγαίνω με πουκάμισο. Πάντα πηγαίνω με πουκάμισο. Στο Βικελίδης και εκτός έδρας περισσότερες φορές. Δεν θα με δεις, δηλαδή, εμένα με μπλουζάκι τισερτ να πηγαίνω στο γήπεδο, γιατί θεωρώ ότι είναι ένας χώρος δουλειάς στον οποίο πρέπει να ντύνεσαι καλά. Σιγάρε, Νίκο, σιγάρε. Έτσι το προσεγγίζω. Σιγάρε, φίλε. Εντάξει. Έτσι το έμαθα, ρε παιδί μου, ας πούμε, και τον πατέρα. Έτσι μάθαμε, παιδιά, αυτό ήταν. Έτσι έμαθα και τον πατέρα μας, που πήγαινε στην εφημερίδα. Πάντων, μου έμεινε, ρε παιδί μου, μέσα στο συνειδητό μου, ότι το έβαζε πάντα που κάμισο, γραβάτα, κουστούμι. Οκ. Okay. Εγώ δεν βάζω γραβάτα, κουστούμι. Οκ. Okay. Του μάτια για το Βικελίδη, για το όποιο γήπεδο. Εκτός αν είσαι υπεύθυνο τύπου, υπεύθυνο επικοινωνία, παράγοντα ή πρόεδρο. Ή μεγαλομέτοχο. Okay. Που και ο Καρυπίδη δεν έρχεται με που έρχεται καμιά φορά, βέβαια, ο οποίο είναι ένα. Πρότυπο όσον αφορά τον τρόπο που ντύνεται. Γεγονός. Εντάξει, ξέρει, νιώθει, φαίνεται. Αλλά δεν έρχεται πάντα με το πουκάμισο ή με το κοστούμι. Έρχεται και με τη σέρετ, έρχεται και με τα μανικά του. Έρχεται, ρε παιδί μου, και με μπλούζ έτσι ωραίες. Καλός είναι. Τίμιος σε αυτό το κομμάτι. Αλλά έχω ένα συγκεκριμένο πράγμα στο. Όπως είμαι τώρα στην έκθεση, δεν είναι ένα με την μπλούζα. Αύριο μπορεί να πάμε μπλούζα. Επειδή σήμερα δεν τα γίνει, αλλά πάμε. Σήμερα θα το πιεσκάσαμε κιόλα, άσε τώρα. Ναι, είχε. Αν πάτε στις πορτές. Για πουκάμισο να υποφέραμε. Αν πάτε Sport Expo να ντυθείτε ελαφρά. Γιατί υπάρχει λίγο ένα θέμα με τη ζέστη, είναι η αλήθεια. Δεν το λυπούνται. Γενικά είχε σήμερα ζέστη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Παρότι υποτίθεται θα βρέχει, όχι θα έκανε, όχι θα έρανε. Νομίζω δεν θα ξαναβρέξει, Νίκο. Φτάνει. Δηλαδή, μα υποτίθεται και σήμερα θα βρέχει. Έβλεχε. Αβλέχε. Αβλέχε. Έβλεχε. Λοιπόν. Ναι, αλλά δεν έβρεξε ποτέ. Κάτσε τον καιρό αύριο. Να ξέρουμε θα αντιμετωπίσουμε αύριο. Πώς θα βγούμε το σπίτι μας. Από το δικό μας. Το δικό μας σπιτάκι, πάντα έτσι. Ναι. Το δικό μας, όχι το αλλονού. Πάντα το δικό μας. Για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Λίγο στο γραφείο μου, κρακ. Λοιπόν, Θεσσαλονίκη. Αύριο λέει βροχή, ας πούμε. Σήμερα ήταν χαρά Θεού. Εντάξει, χαιρόσου να βγει έξω να κυκλοφορήσει. Αύριο λέει βροχή. Δεν θα έχει κρύο, βέβαια. Θα έχει 18 βαθμούς, λέει ανώτατη το μεσημέρι. Okay. Και η χαμηλότερη θα είναι 12 βαθμοί 9 η ώρα. Αλλά λέει βροχή. Το πρωί, το μεσημέρι ασθενής βροχή. Το βράδυ αρέσει είναι φιά. Το Σάββατο λέει πάλι βροχή. Την Κυριακή αρέσει είναι φιά. Τη Δευτέρα λέει πάλι βροχή. Τι να πω, ρε φίλε. Και η Δευτέρα μάλιστα βγάζει καταιγίδα. Καταιγίδα. Κάκ στο μυαλό μου. Ξέσπασε μόλις σε είδα. Για κάποιο λόγο συνδυάζω πάντα τον καιρό με τα ζώδια. Άσχετο, αλλά οκ. Τα τρία ζώδια παγγίζουν την παράνοια. Σίγουρα είναι ο DPG ανάμεσα. Είναι ο ένας. Λέων. Υδροχός και ηχθής. Τι ζώδιο περιμένει. Δεν ξέρω όμως ημερομηνίες για να δούμε τον DPG και τον Νίνο.
Κακό. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε να κάνουμε και το δεύτερο διάλειμμα. Μηχρόνια έχουμε δώσει, έτσι. Έχουμε δώσει τα μηχρόνια. Σε λίγο ξεκινάμε. Λίγο, δεν έχει φίλο Ευρωλίγκα. Ευρωλίγκα πότε ξεκινάει, άλλη εβδομάδα. Νομίζω Τρίτη. Παναθηναϊκός πότε παίζει. Τρίτη νομίζω ξεκινάνε τα play-off. Δύο μάτς στη Μαδρίτη και μετά έρχεται εδώ. Ναι. Πιστεύεις θα κάνει το break. Είναι σε φάση για να το κάνει. Είναι σε τέτοιο momentum για να το κάνει. Αλλά... Ολυμπιακός. Λίγο διαφορετική κατάσταση. Μάλιστα. Τα play-off. Αλλά είναι σε φάση. Αύριο βράδυ, μεθαύριο βράδυ ξεκινάει για τα play-off του NBA. Ο Γιάννης πότε παίζει. Κυριακή νομίζω. Κυριακή. Νομίζω Κυριακή. Με τους Πίστονς παίζουν, ε. Εγώ γιατί νομίζω ότι παίζει Σάββατο βράδυ, φίλε, πως Κυριακή. Σάββατο, Δευτέρα, πάει Τετάρτη, Σάββατο, πώς πάει, περίμενε. Γιατί στο NBA τα ζευγάρια είναι πολλά, οπότε έχει κάθε μέρα μετά. Απλά εγώ νομίζω ότι ξεκινάει Σάββατο, Γιάννης. Ο Γιάννης πιστεύει ότι δεν είναι ομάδα που μπορεί να φτάσει τελικούς. Η πορεία που μου κάνει ρε φίλε φέτος είναι πολύ καλή, αλλά γενικά πρέπει τα play-off να τα αφήνουμε απ' έξω από ό,τι έχει προηγηθεί. Ναι, είναι άλλη διαδικασία. Είναι άλλη φάση εντελώς. Play-offs, ναι, διασταυρώσεις, play-off bracket. Oh. Λοιπόν, 2 days until play-offs begin. Όχι. Schedule, yes. Give me the schedule, yes. Give it to me. Τι final. Play-off, που το χειρανικό. Θα κάψω το Twitter, το είχα δει να σου πω και εγώ την αλήθεια, το έχω τσεκάρει. Όπα, εδώ είμαστε. Το Σάββατο ξεκινάνε. Τώρα μιλάμε Σάββατο προς Κυριακή, έτσι. Την Κυριακή παίζουν την Bucks, καλά θυμάμαι. Κυριακή προς Δευτέρα ή Κυριακή βράδυ. Προς Δευτέρα. Κυριακή okay. Προς Δευτέρα. Okay. 7 η ώρα. Τοπική. Τοπική. Τώρα δική μας. 2 η ώρα λογικά. 2. Να. Λοιπόν, και το Σάββατο έχει Brooklyn Nets Philadelphia 76ers. Magic Raptors. Clippers Warriors. Και Spurs Nuggets. Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία. Ο Γιάννης παίζει την Κυριακή. Θα θέλαμε να είναι και τον Ντάλλας αυτή η δικασία, αλλά δυστυχώς δεν είναι. Ο Ντάλλας. Εντάξει. Ο Ντάλλας. Ωραία. Τι έγινε τον Νοβίτσκι, κύριε φίλε. Εγώ στα είπα χθες, συγκινήθηκα. Και είδα τον Πόποβιτς που φώναζε χθες, λέει μην του κάνετε άμυνα, λέει μην του κάνετε άμυνα. Αφήστε τον άνθρωπο. Ένα τελευταίο σου ήταν. Ήταν τρομερό, ήταν όλοι εκεί, ρε φίλε. Ναι. Και έχουν παιδεία και πολιτισμό. Βλέπεις, παίζει τώρα τον Ντάλλας μέσα στο Σαν Αντώνιο, που εκεί μιλάμε για κόντρα, έτσι. Okay, ναι. Υπάρχει μια κόντρα. Όχι με τη δική μας λογική όμως. Ναι, υπάρχει με τη δική. Ναι, πιο πολιτισμένη, αλλά υπάρχει. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Είναι Τέξας φάση, ρε παιδί μου. Εκεί υπάρχει το rivalry. Μέχρι ναι, εκεί όμως δεν έχει κάτι άλλο. Δεν έχει μίσος. Δεν έχει να μαζεύονται και να θέρνονται. Ναι, εντάξει, ναι. Υπάρχει αντιπαλότητα, ναι. Okay. Ο αντίπαλος λοιπόν, όταν τελειώνει το μάτς, αποθεώνει τον Νοβίνσκι, εντάξει, και φωνάζει MVP. Στην Ελλάδα αυτό. Και πρόσεξε, προπονητής ο οποίος δεν τον είχε. Ναι. Δηλαδή δεν είναι ότι δούλεψε μαζί του. Ποτέ. Και τέλος πάντων, ρε παιδί μου, ξέρει πάνω κάτω το πώς παίζει. Ωραία. Αυτό είναι και λατρεία κιόλας. Ναι. Αυτός είναι και μεγάλη λατρεία. Όχι, σούπα, για τον Νοβίνσκι χθες που τα λέγαμε. Το φοβερό με το συγκεκριμένο είναι ότι παρότι ήταν στον Ντάλλας 20 χρόνια, 21 χρόνια που έπαιξε εκεί, έχει την αποδοχή όλων. Γιατί δεν ήταν μόνο ότι ήταν παιχταράς, είναι ότι ήταν και τρομερός τύπος όσο έπαιζε. Καλό και παιδί. Νομίζω ότι ο Μαρκ Κιούμπαν του είπε ότι εννοείται ότι θα. Είσαι εδώ, θα μείνεις εδώ. Θα μείνεις εδώ και τον Ιωτέρα, θα σου κάνω ένα άγαλμα το οποίο δεν θα έχει ξαναγίνει ποτέ. Αυτό, ναι. Τόσο μεγάλο. Okay. Τελετή που κάνανε για τον Νοβίνσκι. Δεν το λέω τώρα για να λαγίσω. Μου θύμισε όμως πολύ τη φάση που έγινε με τον Γκάλι. Περίμενε, με τη λογική. Θέλω να λαϊκίσω, κύριε Καστάνη, που έλεγε. Άκουσε με λίγο να σου το πω, να επιχειρηματολογήσω. Φυσικά και να επιχειρηματολογήσω. Λοιπόν, βλέπεις ότι ας πούμε φωνάξανε θρύλους στο NBA για να πούνε και αυτοί κάτι για τον Ντίρκ. Ναι. Εντάξει, όπως και με τον Γκάλι. Που δεν θυμάμαι. Ναι, απλά για τον Ντίρκ έγινε με το που τελείωσε το τελευταίο του παιχνίδι, ναι, όχι μετά από 15 με τον χρόνια. Γκάλι έγινε μετά από 900 χρόνια. Ναι, okay. Πάμε παρακάτω. Έγινε αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Ήρθε ο Μπάνε. Έφυγε το πινελίκι του, εντάξει. Λίγο. Οι περισσότεροι το χειροκρότησαν.
Οι περισσότεροι του χειροκρότησαν, συνάδελφε. Ήμουν εκεί, το θυμάμαι, πριν 6 χρόνια. Ναι, και μου είπαν κιόλας ότι αυτοί που οι λίγοι που πινελίκωσαν έφαγαν και πινελίκη από τους άλλους. Ναι, και έφαγαν και πινελίκη κιόλας. Εντάξει, γιατί ήταν μια διαφορετική στιγμή. Ήταν ο Στίβ Γιατζούγλου που ήταν εκπληκτικός. Εντάξει, όλο το γήπεδο γελούσε μαζί του. Με καλό τρόπο, βέβαια. Πριν ξεφύγει. Πριν ξεφύγει, ναι. Ή μάλλον όταν ξέφυγε σε νορμάλ πλαίσια. Ναι. Στα δικά του και όχι σε. Είπε ότι βραβεύουν το δικό μα Τζόρνταν, φίλε. Εντάξει, ναι. Θυμάμαι το δικό μα Τζόρνταν. Τέλος πάντων. Δεν είπε και ψέματα. Ναι, δεν είπε ψέματα, αλήθεια είναι. Ήταν κάτι αντίστοιχο. Εσύ δεν έχει πλώσει κανένα γκαλώσιμο ποτέ. Δεν μπορούμε να κάνουμε το. Να κάνουμε το. Πάμε στο break. Άσε τώρα να πάμε στο break. Πες, θέλω να τσαλακώσεις και τ' άλλο. Άσε τώρα να πάμε στο break. Δεν ξέρω εγώ τι. Άστα τώρα. Ολοκληρώσαμε την πρώτη. Ξεκίνησα δεύτερη ημιχρόνια. Περιμένω εδώ. Τα δύο, ναι, τώρα ξεκινάνε κατά άλλο που να είναι. Μάλιστα. Πάμε στο break και επιστρέφουμε τη δεύτερη ώρα. Ένα διάλειμμα κάναμε, άλλα δύο γκολ έβαλε Μπενφίκα. 4-1 απλό την Άιντραχτ. Καθαρίζει ενδεχομένως και την πρόκριση από απόψε. Στο 54, πριν από 2 λεπτά το τρίτο γκολ των Πορτογάλων. Άρσεναλ Νάπολη 2-0, Βιγιαρεάλ Βαλένθια 1-1 και Σλάβια Τσέλσι 0-0. Εκεί δεν κουνιέται φίλο πραγματικά για την ώρα. Πλάι Μπενφίκα, φίλε. Στην Τσεχία. Είναι λίγο ο λίγο τι ασταμάτητη. Τρίτο έβαλε το παλικαράκι αυτό. Πάλι αυτό το έβαλε. Αυτό πρέπει να είναι. Ο Φέληξ. Τι έφαγε. Κατά τα πόδια, ρε βλάκα. Αυτό, ναι. Γι' αυτόν γίνεται πολύ. Έγινε λίγο καλό, φίλε. Απλά φαίνεται πάρα πολύ μικρός πόσο χρονών είναι ρε εσύ. Μικρός είναι, πάνω κάτω από 20. Κάτω από 20 είναι, αλλά εδώ φαίνεται πολύ πιτσιρίκος. Είναι χυμούσι. Πάτα λίγο ο Φέληξ του Μπενφίκα πόσο χρονών, 17 ξέρω εγώ. 14. 14. Για πάτα λίγο να δούμε τι γίνεται ρε Νίκο εκεί πέρα. Άνοιξε μας λίγο τα μάτια ρε φίλε. Το παλικάρι έχει κάνει χατρίκ. Σε προημιτελικό Europa League. Σε ηλικία. 19. Ταράν, 19. Πιο μικρός φαίνεται. Γεννημένος 10 Νοεμβρίου του 99. Ναι. 10 Νοεμβρίου του 99, ε! Ναι. Πόπο, Νίκο, 10 Νοεμβρίου του 99 πήγαινα 5η Δημοτικού. Και τα χρόνια περνάνε, Νίκο, που λέει και μια και εμείς. Γνωστή είδος. Και οι άνθρωποι φεύγουν και εμείς δεν αντιδράμε. Αλήθεια. Συνεχίζει. Αλήθεια είναι αυτό. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα. Έχουμε βαρύνει λίγο. Εσύ βαρύνει, Νίκο. Εγώ μια χαρά είμαι, φίλε. Αντέχεις ακόμα? Βέβαια. Κρατιέσαι, μπράβο, φιλαράκι. Θα πάω μετά και σε Ice Ice Baby Party. Έτσι λέγεται. Και να το ξενυχτίζει, δηλαδή. Όχι, δεν νομίζω. Δεν νομίζει. Όχι, όχι. Μάλιστα. Ωραία. FM γεννώντα μηνύματά στο 54526, μοναδικό τρόπο επικοινωνία με την εκπομπή. Μέχρι τι 12 που θα πάμε παρέα. Για κάτσε. Ωραία. Γιατί κόλλησε λίγο. Ξεκόλλησε τώρα. Ωραία. Είπαμε ένα-δύο πραγματάκια για τον Άρη. Δεν έχει και πολλά έτσι κι αλλιώς. Τώρα είμαστε θες τιμής ο ΠΑΟΚ. Έχουμε όμως είδηση επί του πιστηρίου, βέβαια. Γιατί πριν από λίγο έγινε γνωστό. Ο Πέτρο Ενρίκε έχει θελάσει δεύτερο βαθμό, δηλαδή περίπου ένα μήνα έξω, οπότε η σεζόν τέλος για τον Ενρίκε. Και είναι λίγο θέμα αυτό, γιατί δεν έχει... Ο ΠΑΟΚ έχει θέμα στα εξτρέμ. Να δίνει ο Λιμιός τραυματίας. Ο Λιμιός πόσο καιρό θα είναι εκτός. Δεν ξέρω, λογικά δεν προλαβαίνει να παίξει το Σάββατο, την Κυριακή, συγγνώμη. Έχει κάτι ψηλό θέμα, ο Μπίσες Βαροζαμπά επίσης, οπότε έχει σοβαρό θέμα στα extreme. Δηλαδή και ο Μπίσες Βαρ ακόμα που είναι πιθανόν να αγωνιστεί δεν είναι στο 100%, οπότε προκύπτει ζήτημα. Εκεί τώρα για την, στα πλάγια, αλλά okay. Θα πας σε μια αλχημία. Θα φανεί κατά πόσο έχει... Με τον Ακπομ τι γίνεται. Ο Ακπομ, το αν θα παίξει ήταν ερωτηματικό γιατί είχε ένα κάταγμα στο χέρι. Πονούσε μέχρι χθες. Μεγάλη ευκαιρία για τη Τσέλσι. Δύο μεγάλες ευκαιρίες για τη Τσέλσι να βάλει γκολ και πριν. Και είναι αμφίβολος αρκετά για το παιχνίδι της Κυριακής. Εντάξει, κοίταξε. Τώρα, εφόσον έχει αυτό το θέμα ο Ενρίκε, δεν θα μου κάνει εντύπωση να δούμε τον Βιερίνη μπροστά. Το βάλει, Ναι, δεν. Εισακούστηκαν οι ευχές του. Και το Γιάννουλη κάτι. Πίσω, δηλαδή. Να σου πω λίγο κάτι. Και ο Βιερίνη, ρε φιλέ. Έχει αυτό το καλό. Μπορεί να παίξει και στις δύο πλευρές πίσω και στις δύο πλευρές μπροστά. Δηλαδή ναι. Είναι πολυεργαλείο όπως και να το κάνουμε. Ναι. Οπότε και με τόσες απουσίες, παρότι ο Λουτσέσκο είναι ξεκάθαρο ότι προτιμά να τον έχει πίσω, για πολλούς λόγους, τώρα φαίνεται να αναγκάζεται να... Ξέρεις, να τον βάλει λίγο πιο μπροστά, ρε παιδί, να τον βάλει ίσως μπροστά δεξιά ή αριστερά, ανάλογα το που θα επιλέξει. Ναι. Εντάξει.
Νομίζω ότι το κίνητρο που έχει ο ΠΑΟΚ για αυτό το παιχνίδι, δηλαδή αυτό που διακυβεύεται σε αυτό το παιχνίδι, είναι τόσο μεγάλο που όποιος να παίξει δεν ξέρω αν θα φανεί κενό. Δηλαδή νομίζω ότι και επειδή κιόλας το LFC Arena δεν είναι και κανένα χωράφι. Χωράφι είναι. Χωράφι. Δεν είναι κανένα χαλί. Είναι και λίγο παιχνίδι το οποίο είναι πιθανό να πάει στη μονομαχία, στο ένα γκολ, μια στημένη μπάλα, κάπως έτσι. Ναι. Μπορεί και να μην είναι έτσι, απλά λέμε το τι είναι πιθανό να γίνει, γιατί κυλάρσα και για νίκη, έτσι. Φίλε, η Λάρισα έχει, έχει τρία παιχνίδια στο δεν έχει καθαρίσει, παίζει πάω κάτι Ολυμπιακό. Αυτό, είναι πολύ δύσκολα. Ναι. Είναι πάρα πολύ δύσκολα η Λάρισα, περιμένει να δει τι θα κάνουν και οι άλλοι. Αλλά άμα κάνει 0 στα 3, μετά ανάλογα και με τα υπόλοιπα αποτελέσματα μπορεί να έχει πρόβλημα. Πολλοί καίγονται πλέον, η Λάρισα, η Τρίπολη, η Ξάνθη καίγεται ακόμα. Καλά εντάξει, ο Λεβαδιακός και ο Όφη νομίζω πλέον είναι με το 1,5 πόδι. Ο Παζιάννενα γίνεται μάχη. Και το ενδιαφέρον την επόμενη Κυριακή θα επικεντρωθεί στην Ουρά πρώτα και μετά στο Άρης Ατρόμητος που κρίνει τεταρτές, γιατί από εκεί πέρα δεν υπάρχει κάτι άλλο το οποίο κρίνεται στα παιχνίδια αυτά τις τελευταίες αγωνιστικές. Η ΑΕΚ έχει ψιλοκλειδώσει την τρίτη θέση, εντάξει ο Ολυμπιακός δεν έχει θέμα με τη δεύτερη και κάπου στη μέση δεν ασχολείται κανένας με πανετολικούς, παναθηναϊκούς και τέτοια. Και δεν έχει κανένα ασχοληθεί φίλε τώρα δηλαδή. Αυτό. Είναι ενδιαφέρον μας από το κύριο όσον αφορά τον... Την παραμονή, ειδικά μετά και την οριστικοποίηση της αναδιάρθρωσης, έχει πολύ ψωμί η υπόθεση. Τι ναι. Θα γίνει. Ναι. Παρότι φτάσαμε τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος για να ξέρουμε τι και πώς. Πλέον στην Ελλάδα αυτό δεν θα πρέπει να μας προκαλεί εντύπωση. Που βέβαια ναι. Πρέπει να περάσει από τη Λίγκα που η λογική λέει ότι την Τρίτη που έχουν Δέλτα Σίγμα θα αποφασιστεί αυτό το πράγμα. Έτσι από τη στιγμή που συμφώνησαν με τον. Θα περάσει. Ναι, απλά μένει το τυπικό. Δηλαδή θέλω να πω ότι τυπικά. Ακόμα και τώρα που μιλάμε, δεν ξέρει κάποιος τι θα γίνει όσον αφορά την παραμονή. Ωραία. Ακόμα και τώρα που μιλάμε. Πιθανότατα την Τρίτη να επικυρωθεί και το τυπικό κομμάτι. Αλλά είμαστε στις αγωνιστικές στο τέλος και ακόμα είναι ερωτηματικό ή τέλος πάντων δεν έχει οριστικοποιηθεί 100% και τυπικά το τι γίνεται με την παραμονή, ποιος πέφτει, ποιος μένει και όλα αυτά. Εντάξει. Δηλαδή τώρα είναι καμιά 6-7 ομάδες εκεί πέρα που έχουν που είναι εμπλεγμένες. Κάτσε σου πω. Να δώσουμε λίγο και μια εικόνα στον κόσμο. Το ότι η Λάρισα είναι δύσκολα είναι κυρίως γιατί έχει να κάνει με τις τρεις ομάδες που έχει να παίξει στο τέλος. Γιάννη, άνοιξε αυτό. Ανοιχτά είμαστε. Έλα, έλα, ωραία. Λοιπόν. Ναι, ναι, τεστ. Λοιπόν, είναι, εντάξει, ο Όφη έχει 25, ο Λεβαδέκος 21, ο Απόλλων 10, οκ. Okay. Βέβαια, εντάξει, ο Όφη έχει ψηλό, έχει ακόμα ελπίδες, γιατί ο Παζιάννενα είναι στους 26, πιο πολύ να πάει στα μπαράζ. Είναι τώρα, πρόσεξε, ένα γκρουπ, από την 10η θέση και κάτω, Λάρισα 30, Ξάνθη 29, Αστέρας 28 και ο Πας που είναι στη θέση για τα μπαράζ με τον δεύτερο Football League είναι στους 26. Ναι, άρα έχει... Και ο Όφη που έχει ακόμα μαθηματικά βάσιμες ελπίδες, έχει πολύ ξύλο, φίλε, έχει 25 και έχει τώρα αυτή την αγωνιστική. Η Λάρισα εντάξει παίζει με τον ΠΑΟΚ, okay. Ο Λεβαδιακός τελειωμένος δεν ασχολιόμαστε. Ο Ολυμπιακός Ξάνθη λογικά χάνει. Ναι. Μένει στους 29. Ο Όφη παίζει μέσα στον Παναθηναϊκό τα αρέστα του. Παναθηναϊκός Όφη είναι αυτό. Ναι. Αχα. Και έχει πας για ένα Αστέρας Τρίπολης. Δηλαδή ο 12ος με το 13ο, 28 η Τρίπολη, 26 ο Πας. Που θα θυματάρε ρε φίλε Σούπερ Λίγκα, είδες. Δηλαδή τώρα ο Πας μπορεί να κερδίσει και να αφήσει τον Αστέρα Τρίπολης στη θέση για τα μπαράζ. Εγώ είμαι υπέρ του να πεις ο Αστέρας και καθαρά. Να ξέρετε. Όλοι είμαστε λίγο με αυτό. Ναι, εγώ είμαι υπέρ. Εντάξει. Γιατί ο Αστέρας γενικότερα έχει κάνει πολλά. Έχει υποστεί και κάποια. Έτσι. Εκείνον τον αρισμό είναι το τελικό του κυπέρου με τον Ολυμπιακό, αλλά... Okay. Όλοι ξέρουν πάνω κάτω τι... Αντιπροσωπεύει τέλος πάντων. Και νομίζω την παρουσία του Μποροβίλου εκεί μόνο. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, όσο θετικά και θα θες να το δεις, ο Μποροβίλου εκεί πέρα δεν ξέρω κατά πόσο μπορείς να το κάνεις. Okay. Οπότε είναι λίγο πανηγύρι η κατάσταση. Πολύ πανηγύρι. Στο τέλος, με αφορμή την. Έχει την αναδιάθρωση και όλα αυτά. Και προσέξτε, όλα αυτά την ίδια ώρα, έτσι. Δηλαδή, φανταστείτε τι έχει να γίνει Κυριακή στις 7. Βάζει υποψηφιότητα για την πρόεδρο Super League ο Λισάνδρου, Μινάς Λισάνδρου.
Για μένα... Ναι, αυτό το λέγανε, φίλε. Για μένα καλή επιλογή. Αυτό ακουγότανε. Δηλαδή σήμερα το πρόλογο που έβλεπα και εγώ ήταν μια επιλογή. Κάποιοι θέλανε να βάλουν και τον Καγκάτσι, αλλά από ό,τι ξέρω δεν ψήνεται για να ασχοληθεί έτσι. Το Μάκι. Ναι. Ναι. Αλλά φαίνεται ότι δεν τον απασχολεί. Μάλιστα. Εντάξει, οκ. Okay. Θα φανεί. Φαίνεται να μην τον απασχολεί. Θα φανεί. Νομίζω καλύτερα. Γιατί είναι καλή επιλογή ο Λισάνδρο, φίλε? Από όσο ξέρω και μου έχουν πει άτομα που το γνωρίζουν, είναι ένας πολύ σοβαρός άνθρωπος, δικηγόρος, εντάξει. Και νομίζω ότι θα είναι καλή λύση. Τώρα εσύ μην το κοιτάς επειδή είναι στην ΑΕΚ. Όχι, δεν, ειλικρινά δεν το ξέρω, γι' αυτό σε ρώτησα. Ναι. Γι' αυτό σε ρώτησα. Νομίζω ότι είναι μια καλή επιλογή ο Λισάνδρο. Κυρίως είναι σοβαρός. Ναι. Μπορούμε να θυμηθούμε λίγο πέρυσι τι λέγονται στα δικαστήρια για να μην πω σοβαρός. Ναι, αλλά τέλος πάντων, οκ, okay, μέσα στη δουλειά του είναι αυτό. Εντάξει, ελληνικό. Okay. Ο καθένας υπερασπίζεται το σπίτι του. Σωστά. Το σπιτάκι του. Το σπιτάκι του, γιατί μετά δεν το υπερασπιστεί, θα πει να του πλακώσει. Ναι, το δικό του το σπίτι. Το δικό του, τη μανούλα του. Αυτό. Αυτό ήταν που τον είχαν πυροβολήσει στα πόδια. Τον είχαν πυροβολήσει στα πόδια. Ποιο ήταν εκείνο που τον. Αχ. Λισάνδρο. Επίθεση. Τον είχαν πυροβολήσει στα πόδια. Πρώτη φορά το ακούω. Να ξέρεις. Ναι. Κάτσε ρε, ποιος ήταν. Δεν ξέρω, φίλε. Θα το βρω. Μου κάνει εντύπωση πάντως, γιατί το ακούω πρώτη φορά για το συγκεκριμένο. Κάπως το έχει πάρει και με τα αυτή μου. Πιστεύω. Τον πυροβόλησε το 15, μαφιόζει και επίθεση σε δίκη σε γνωστό δικηγόρο, αλλά δεν λέει το όνομα εδώ πέρα στο δημοσίευμα. Ασχολείται με τις νομικές υποθέσεις ορισμένων ποδοσφαιρικών ομάδων. Αχ, ρε, μήπως δεν είναι ο Λισάνδρο, είναι ένας άλλος. Δεν μπορεί τώρα να μου... Νίκο, αν ήταν αυτός κάπου, το είχα ακούσει. Πιστεύω κι εγώ. Έτσι πιστεύω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, η Τσέλσι πήγε τώρα εδώ στη Σλάβια, πήγε να κάνει μια φάση καλή και είχε μια καλή φάση την οποία απέκρουσε ο τερματοφύλακας της Τσέλσι. Α, το Λίβα, ρε, το Λίβα. Άλλος εκείνος. Δικηγόρος Σάκη αυτός. Κατά καιρούς. Και νομίζω και τα τελευταία χρόνια. Πολλών ομάδων έχει υπάρξει δικηγόρος ο Λίβας. Α, μπράβο, ο Αργύρης Λίβας ήταν. Σωστά, το 2015 είχε γίνει αυτό, πριν 4 χρόνια. Γενικά οι δικηγόροι που ασχολούνται, φίλοι, με το αθλητικό δίκαιο είναι μια κλειστή κάστα η οποία μεταξύ τους το μοιράζονται το χρηματάκι. Μια χαρά. Και καλά κάνουν, α πούμε, αδερφή. Κιόλας, okay. Και εμείς τι κάνουμε. Ρε φίλε, δεν σπούδασε νομική, τι να σε κάνω. Ζελελίδης. Είναι μια παρέα. Παρέα. Για μια δεκαριά. Ναι, ένα κλαμπ. Τα τελευταία χρόνια, ρε φίλε, δεν ακούω όλους τους ίδιους. Ναι, ναι. Ο Λίβας, ναι, ναι. Ο Καϊμακάμης, ο... πώς τον είπες. Ο άλλος του ΠΑΟΚ, πώς τον λένε, μωρέ, που μάλλον με τον Χρυσανθό. Παναγόπουλος. Παναγόπουλος. Γιώργος Παναγόπουλος. Μπορεί, δεν θυμάμαι. Ο άλλος, ο... όχι ο Μαστρογιάννης. Του Ταυλαρίδη, μωρέ. Ο δικηγόρος. Μου θα φεύγει το όνομά του τώρα. Που τον είχε και ο Καρυπίδης σε κάποιες υποθέσεις του και νομίζω ότι έχει και μισή μία τώρα. Γενικά σου λέω, ρε φίλε, τώρα μιλάμε για τα ίδια πρόσωπα πάνω κάτω τα τελευταία χρόνια. Περίμενα, Γιώργος Ταυλαρίδη, ναι, ναι, ναι. Ο Πάρης Ατλαμάζογλου, βέβαια. Ατλαμάζογλου. Ναι, 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 και αυτός. Ατλαμάζογλου. Δικηγόρος Ταυλαρίδη. Ο οποίος Ταυλαρίδης τώρα είναι. Μάνατζερ. Στην ΑΕΚ, σκάουτερ. Ναι, ρε φίλε. Εντάξει. Εντάξει. Καλά ξηγείτε. Να τα λέμε κι αυτά. Μεροκαματάμπλ, φίλε. Μεγάλος φραγκοφωνιάς. Τεράστιος φραγκοφωνιάς. Δεν αφήνει ευρώ. Πω. Κοίταξε να σου πω λίγο κάτι, φίλε. Για πολλούς παίκτες, στο μυαλό μας έχουμε όλοι ότι βγάζουν πολλά λεφτά. Πολύ ωραία. Όντως, αν το βάλεις στο μέσο όρο δουλειών και τέλος πάντων μεροκαμάτων, ναι, είναι μια αλήθεια αυτή. Ωστόσο, αν το καλώς σκεφτείς, πόσα χρόνια δουλεύουν αυτοί, ρε φίλε. Πολλά. Πόσα χρόνια βγάζουν λεφτά, ρε φίλε. Δηλαδή, ο Ταυλαρίδης, πόσα χρόνια βγάζει λεφτά από εδώ, 15? Σίγουρα. Κατάλαβε. Σε τετιέν. Κάπου στα 35, 36, 37, ανάλογα το καθένα, σταματάει αυτό. Οπότε πρέπει να υπάρχει κομπόδεμα. Ναι. Γιατί μετά, ακόμα και να μείνει στο ποδόσφαιρο, αν δεν γίνει μεγάλο και τραγικό προπονητή, που δεν γίνονται όλοι. Έτσι. Ο μισθό μετά πάει σε νορμάλ επίπεδα. Δηλαδή, το να είναι κάποιο ρε παιδί μου προπονητή τη Ακαδημία ή οτιδήποτε τέτοιο ή να συνεργάζεται με μια ομάδα δεν έχει τα λεφτά που είχε όταν έπαιζε μπάλα. Έτσι.
Ναι. Παρόλα αυτά, υπάρχουν κάποιοι όπως εσύ που είναι τρελοί φραγκοφωνιάδες. Αυτός είναι. Ναι. Αυτός είναι. Επίσης λέγεται ότι γενικότερα οι Λατίνοι που έρχονται στο εξωτερικό και όλα αυτά, το ευρώ τους δεν το βλέπεις ποτέ. Είναι λίγο οι περισσότεροι, έτσι. Υπάρχουν ξέρεις προφανώς, okay, όπως όλα τα πράγματα. Αλλά λέγεται ότι. Δηλαδή, ας πούμε για το Λίνο λέγανε στον ΠΑΟΚ ότι. Δεν το έβλεπε στο ευρώ του. Ήταν και δύσκολο για τον ΠΑΟΚ εκείνες βέβαια. Αλλά δεν ήταν και πιο άπλας. Έτσι λένε. Έχουμε εγώ να σου επιβεβαιώσω αυτό με ένα παράδειγμα. Ναι. Έχω κάνει συνέντευξη ποδοσφαιριστή του Άρη. Ωχ, θα λέω το story, για πες. Δεν θα πω χρονιά. Λατίνο. Ναι. Okay. Δεν θα πω χρονιά. Ναι, ναι. Δεν θα πω ποιον, για να μην τον δώσω κιόλας. Okay, okay. Ο οποίος είναι καλό παιδί. Ναι. Εντάξει. Τέλος άντρα. Και πάτε στο καφέ. Περίμενε, ναι. Εγώ ρε παιδί μου, οπότε έχω κάνει συνεντεύξεις. Εντάξει, και έχω κάνει κάμποσες, οκ. Okay. Δεν ότι δεν κάνω κίνηση να πληρώσω. Πάντα κάνω κίνηση να πληρώσω. Και το κάνω για να πληρώσω κιόλας. Ναι. Πάντα πληρώνει ποδοσφαιριστής όμως. Ναι. Εντάξει, okay, όχι δικά μου, όχι δικά μου, όχι δικά μου. Σε μάλλον... παρακαλώ, όχι, ναι, όχι ναι, δικά ναι. μου, okay, εντάξει, ναι, ωραία, 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 εντάξει, και τα λοιπά. Αυτός! Πάμε έκανε να... τόσο ειδό. Πάμε να πιούμε καφέ, δεν ήταν αυτός. Δεν ήταν, σου Παλατίνος. Έκανε το Σουηδό, Ναι, έκανε το Σουηδό. Λοιπόν, πάμε λοιπόν, πίνουμε τον καφέ και τα λοιπά. Σε γνωστό μαγαζί της πόλης. Ναι. Τελειώνουμε, λέω εγώ το λογαριασμό. Οκ. Okay. Κάνω εγώ κίνηση για το πορτοφόλι. Πάω να πάρω το πορτοφόλι να πληρώσω για το σερβιτόρο. Δεν το βλέπω, κουνιέται. Λέω εντάξει, οκ, okay, θα τα δώσω. Ναι. Θα δίνω. Και επειδή... Τι ήταν τώρα, ρε φίλε, δηλαδή. Όχι, πρόσεξε. Είχε ένα ακόμα παρατρεχάμενο δίπλα του. Ναι. 15. Αχα, και παρατρεχάμενο τίποτα και αυτό θα τον παλαβεί. Ωραία, Νίκο. Καλό παιδί, οκ. Okay. Ωρε φίλε. Λοιπόν, και 15 αρέα. Αλλά λες πάει και έρχεται, οκ, okay, δεν πειράζει. Καλά, ρε φίλε, δεν είναι γνωστό ότι κυκλοφορούσε παλιότερα πολύ γνωστό παράγων ομάδα τότε τη πόλη. Που όπου και αν πήγαινε, έλεγε πλήρωσε έχω 500 άρικο. Είναι γνωστά αυτά. Όπου και πήγαινε. Ποιο. Πε το όνομα, Νίκο. Τη ομάδα, ρε φίλε. Τη δική μου. Ναι. Πολύ γνωστό. Νταμιάν. Όχι, ρε. Πρόεδρο. Ποδοσφαιρική. Ποδοσφαιρική. Όχι πρόεδρο. Νταλαβερτζή, ρε παιδί μου. Άνθρωπο που έτρεχε την ομάδα τέλο πάντων. Τεχνικό διευθυντή. Ο Κόντι. Έτσι λέγεται. Πλήρωσε εγώ δεν το υιοθετώ. Πλήρωσε, λέγεται ότι ναι. Υπήρχε αυτή η ατάκα το που έπαιζε πολύ. Το θυμάμαι. Όταν δούλευα στον Άρης FM. Εγώ είμαι σίγουρος ότι είχε 500 άρικα, να ξέρεις. Τέλος. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Όταν δούλευα στον Άρης FM. Ο Άρης FM, ρε παιδί μου, ήταν στο Βεκελίδη, στον πρώτο όροφο. Θέλημα Θεού, έτσι. Θέλημα Θεού, όχι. Okay. Εκεί που ήταν ακριβώς το ραδιόφωνο είχε ένα άνοιγμα που έβλεπες κάτω στην Αλκμίνη. Εγώ τότε ναι. ήμουνα 20 χρόνια. Άβγαλε το σκηνικό δημοσιογραφικά και 20 χρόνια. Δεν είχα κλείσει καν, τα 20. Και έφυγα ρε παιδί μου να κάνω ένα τσιγάρο και κοιτούσα κατά την Αλκμίνη και τα λοιπά. Και έβλεπα παιδί, είχε κάποιε φορέ τον Κόντι να έρχεται στο γήπεδο. Ναι. Το πρωί, ειδικά που ήμουν πρωινή βάρδια. Και είχε ρε παιδί μου εκείνη την κλασική τη Μερσεντέ που είχε ο Κόντι. Και τον έβλεπα πάντα άνοιγε το πόρ παγκάζ και είχε μέσα φακέλου. Φακέλου, φακέλου. Πολύ πράγμα. Φίλε, άμα είσαι τεχνικός διευθυντής, έτσι είναι. Και λέω, τι έχει εκεί μέσα, ρε φίλε. Βάλτε σε ένα στικάκι, ρε Νίκο. Δεν, θα ήθελε σε χαρτί, ήταν παλιά σκοπής. Εντάξει. Λοιπόν, τεράστιο Γιάννης Κόντης. Συμφωνώ. Βέβαια, βέβαια. Μεγάλη μορφή. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε 11.30. Η στοίχημα.gr είναι μαζί μας. Στοίχημα, αυτή τη στιγμή μιλάμε, μπορείτε να μπείτε στο live και να παίξετε στο Villarreal Valencia να βάλει γκολ Valencia αυτή την επίθεση που κάνει τώρα, α πούμε, στο 75. 1-1 εκεί το σκορ. Πολλές επιλογές λοιπόν καθημερινά. Οι καλύτερες αποδόσεις που κυκλοφορούν στην αγορά, όπου και αν βρίσκεστε, με την εφαρμογή στο κινητό σας, στο τάμπλετ σας, μπορείτε να παίξετε. Το καζίνο του Στοίχημαν επίσης με πάρα πολλές επιλογές και το σερί το οποίο έχει επιστρέψει κανονικά και με τον νόμο. Πάμε λοιπόν στο διάλειμμα και επιστρέφουμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Σε φτιάξα με το γλυκάκι. Έχει κάνει παιδιά μου σχολή. Μα τώρα, σε παρακαλώ, ρε φίλε. Μια πολύ κίνηση, Ματ. Σε παρακαλώ, ρε. Εντάξει. Έχει αλλάξει όλο το βράδυ. Μα τώρα, σε παρακαλώ. Νομίζω ότι πρέπει να το καθιερώσουμε. Νομίζω ότι το κάνει και μια καντίνα. Αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ πια. Α, το κάνει σίγουρα η θρηλυκή, θρηλυκή Κοτοπουλάβη στο Περιστέρι, να ξέρεις, αν βρεθείς ποτέ προς τα εκεί. Για να κρύβει ο Κοτοπουλάβης, ο Μπίλης το κάνει. Τι κάνει δηλαδή. Έβαλε γκολ η Τσέλσι, 0-1. Λοιπόν, καταρχάς να ξέρεις ότι η Αθηναίοι το βρώμικο δεν έχει σχέση με το δικό μας. Είναι πιο ακριβό, αλλά είναι πιο μεγάλο. Ναι. Ωραία. Ο συγκεκριμένος, ο Μπίλης λοιπόν, δηλαδή σκέψε το βρώμικο του Μπίλη κάνει 5 ευρώ. Ναι. Αλλά η σπεσιαλιτέ του Μπίλι είναι σουβλάκι κοτόπουλο, ναι. Το οποίο έχει γκούντα, ναι. Πάριζα, μαγιονέζα,
πατάτα. Το οποίο είναι, σκέψου τώρα, μισή μπαγκέτα. Ωραία. Δηλαδή με το ένα τρως είσαι υπέρ του μπανιασμένος. Και γλυκό. Έχει αυτό το κουρασάν το οποίο σου έφερα. Το οποίο το έφερα για να το φάω εγώ για βραδινό, αλλά τελικά ρε παιδί μου έκατσε κάτι ακόμα και κάθισε για επιδόρπιο. Ήτανε ό,τι πρέπει. Ναι, ρε φίλε. Ήταν ό,τι φίλε, επειδή δεν έχεις βρεθεί στο κέντρο τεθωρακισμένων αυλώνας. Όχι. Ωραία. Το γνωστό και ως, και ως κέτθ. Κέτθ. Ωραία. Στο κέτθ το φαγητό ήταν κυρίως για τον τοίχο. Και στο λέει κάποιος ο οποίος έχει πολύ μεγάλη υπομονή στο φαγητό. Ναι. Και τα όρια του είναι πολύ ανοιχτά στο φαγητό. Ναι. Ωραία. Οπότε έπρεπε κάτι να φας. Δηλαδή τις ημέρες που είχε πολύ. Δηλαδή κάτι. Εκείνη το μελέτα δεν μπορώ να τη ξεχάσω. Δηλαδή έχει μείνει χαραγμένη στο μυαλό μου. Τι. Ήτανε ρε φίλε. Σαν ένα κομμάτι αγνός, έτοιμος για να τον πατήσεις στόκος. Ωραία. Χοντρό πράγμα με γάλα μέσα. Τέλος πάντων. Οπότε έπρεπε κάτι να φας να φας. Ωραία. Στο βραδινό είχες κυρίως τη λύση από το μηχάνημα Snickers Coca-Cola. Μιλάμε για ένα. Με πόσα κιλά βγήκες παραπάνω, δεν μου πει. Σίγουρα καμιά 7-8. Στο αυλό ένα μήνα μήναμε, ρε φίλε. Στο αυλό ένα μήνα μήναμε. Ωραία. Οπότε λοιπόν το κουρασάν ήταν μία ακόμα λύση στη δύσκολη. Ναι. Αλλά το κουρασάν σκέτο δεν λέει. Όχι. Έτσι. Κατάλαβες. Άμα όμως το βάλεις εντός χέρα και λιώσει λίγο σοκολάτα από μέσα και ζεσταθεί λίγο, δεν γίνεται ένα πολύ ωραίο επιδόρπιο. Ναι, όχι επιδόρπιο, ναι. Ένα τέλος πάντων γλυκό. Εγώ σαν κρέπα. Την τοστιέρα τη δούλεψα σε αλμυρά μόνο. Okay. Όχι σε γλυκά. Mm-hmm. Ψωμί, μας έφεραν τις φέτες, ρε παιδί μου. Και έβαζα μέσα και τον τόνο. Γιατί μας είχαν ταράξει τον τόνο. Τόνο? Ναι, ρε. Σώπα, ρε φίλε. Μας είχαν ταράξει τον τόνο. Σε κάποια φάση που ήμουν τον τελευταίο μήνα σε ένα φυλάκιο, ρε παιδί μου, κοντά. Όχι, θα τελείωνε κανένα τέτοιο, φίλε. Τι. Καμιά σύμβαση με την εταιρεία που θα έχει γίνει καλή. Είχαμε φτάσει σε ένα σημείο. Και σου λέει πρόχα τώρα ότι είναι και πάμε στα άλλα μετά. Είχαμε φτάσει σε ένα σημείο, έρχεται το. Πώς λέγονταν το όχημα, όχι υπηρεσία. Άρε φίλε, πώς το λέγανε, έχεις δίκιο. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων, ναι. Και μου φέρνει 5 κονσέρβες στο όνο και του λέω έχουμε 20 μέσα. Τι να τις κάνω, δηλαδή πόσο χώρο να φάμε. Τι να τις κάνουμε. Του δίναμε πίσω, μου λέει φέρτες πίσω. Του δίναμε πίσω κονσέρβες, του δίναμε πίσω γάλατα τα οποία δεν πίναμε. Εντάξει, του δίναμε πίσω δημητριακά τα οποία δεν τρώγαμε. Πολύ τόνο και τι άλλο μας είχανε πάρα πολύ, ρε φίλε. Και φρουτάκια μας φέρνανε. Το φρουτάκι έπαιζε όντως. Σταφυλάκι, ναι, ναι. Ένα καρπούζι το οποίο βέβαια έτσι πως μας το φέρανε, έτσι το πήρανε πίσω. Έπαιζε και φρουτάκι. Okay. Εντάξει, το βράδυ είχε delivery. Τελευταίο μήνα, σχεδόν κάθε βράδυ, club sandwich. Σταθερά. Καθόμασταν έξω, που ήμασταν εγώ και ένας ακόμα υπηρεσία. Καθόμασταν έξω στο τραπεζάκι, έξω το φυλάκιο. Okay. Ερχόταν ο Ντελιβερά Θήμιο και Λαδίτη κιόλα τι περισσότερε φορέ και απλώναμε τα κλαμπ και το αναψυκτικό, σαν να ήμασταν σε ένα εστιατόριο δηλαδή με αστέρι Μισελέν. Και ήμασταν βασιλιάδε, ρε φίλε. Ναι. Δεν έχει τίποτα άλλο. Εμένα η Coca-Cola με έκανε πολύ δουλειά στο στρατόφιλο, να ξέρει. Εκεί την αγάπησα. Εκεί κατάλαβα τη χρησιμότητα. Δεν την έπινε, όχι. Εκεί κατάλαβα γιατί με τη ζάχαρη που έχει μέσα, σε μένα τουλάχιστον λειτουργούσε σαν κάτι πολύ χορταστικό. Ναι. Δηλαδή έχω πιει πολύ Coca-Cola στρατό και από εκεί μετά την έχω βάλει περισσότερο στη ζωή μου. Ο στρατός μου άφησε μεγαλύτερο ρυθμό στον καφέ και περισσότερο τσιγάρο. Μεγαλύτερο ρυθμό στον καφέ. Όταν έφερε να ξυπνάσει 6 ώρα, αναγκαστικά έπρεπε να πει καφέ. Δεν γινότανε. Και κάποια στιγμή το συνήθιζονται 6 ώρα. Αυτό που δεν συνηθιζόταν ποτέ ήταν το μετά τις 6 ώρα, όταν πήγαινε πια 1-2, που είχαν περάσει 8 ώρες από την ώρα που ξύπνησες. Που άρχισες να γέρνεις λίγο. Που πια δεν σε έπαιρνε άλλο. Δηλαδή, δεν μπορεί η μοναδική ταινία που έχω κοιμηθεί εγώ να είναι το Καζίνο Ρουαγιάλ που ήταν ταινία άρα. Γιατί τότε ήμουν φαντάρος και προσκυνούσαμε στην αίθουσα γιατί ήταν, ξέρω εγώ, 9 η ώρα η προβολή και είχε πάει 11 και εγώ ήμουν έτσι και υπέφερα. Ναι. Ωραία. Να κάνουμε, αλλάζει το βιολογικό στο ρολόι. Όντως, αν ξυπνάς 6 ώρα, δεν γίνεται, ρε φίλε. Δεν γίνεται. Για εμάς που ήμασταν και στα όρια, στα σύνορα Θεσσαλονίκη Σερών και μέναμε και στο σπίτι μας κάποιες φορές, έπρεπε να ξυπνήσεις 5. Ναι. Σκάνδαλο. Κακό. Γιατί δεν έμενες μέσα, Πέτρε φίλε, τότε γίνονται στο σπίτι σου. Οκ. Εντάξει. Η Βαλένθια. Το βάλε. Βάλω το γιατί θα στεναχωρηθώ πάρα πολύ. Το βλέπεις, ρε. Εκεί πέρα. Βγάζει βουλίτσα. Αχα. Βάλ το. Το βάλε. 1-2. Εντάξει. 1-2 σου καθυστερήσει η Βαλένθια. Τώρα δεν στεναχωριέμαι τόσο. Ο Βάς το έβαλε. Δανός. Τώρα δεν στεναχωριέμαι τόσο. Okay.
Και τι θα το χαρακτηρίζει αυτό το γκολ στο Μαντριγάλ, ε? Δεν με νοιάζει. Αφού έχασα την τέτοια. Οικονομήσαμε. Την Μπενφίκα. Α. Ρε φίλε, είχα βάλει άσο την Άρσεναλ, χ2 την Τζέλσι που βγαίνει. Ισοπαλία αυτό. Με πόνο βγαίνει το χ2, γιατί ναι. Η Σλάβη έχει χάσει κανένα 2-3 μαλλιά. Ισοπαλία αυτό που δεν βγήκε τώρα και ισοπαλία την Μπενφίκα. Είναι να πούμε. Με... Α, οκ, okay, λες να χάσω το δεύτερο, οκ. Okay. Ναι, να χάσω και δεύτερο. Δηλαδή. Φίλε, τι ωραίο γκολ. Δεν κρίνεται μόνο σε αυτό. Πολύ, πολύ ωραίο γκολ. Ο Βάς. Τώρα νιώθω. Ο Βάς Μας. Ωπω. Ρεπόρτερ. Μπράβο. Μεγάλο προβάδισμα πρόκληση για τις νυχτερίδες. Στον Ισπανικό εμφύλιο θα λέγαμε. Ναι, ναι, ναι. Κοίτα, αν μείνει και το 2-0 στο Arsenal-Napoli. Έχουμε φαβορί. Έχουμε δύο καλά φαβορί. Δηλαδή Βαλένθια και Arsenal. Η Chelsea είναι περασμένη. Το Benfica Eintracht δεν μπορώ να πω ότι έχουμε φαβορί. Γιατί η Eintracht είναι καλή ομάδα και το 4-2 με 2-0 περνάει. Οπότε ναι. Ίσως να έχουμε καλή φάση στη revanche. Αλλά πιστεύω ότι η Μπενφίκα θα βάλει γκολ και μέσα. Και η Τσέλσι νομίζω ότι εύκολα δύσκολα αυτή τη δουλειά θα την κάνει με την Σλάβια. Θα είναι πολύ μεγάλη έκπληξη να μείνει απ' έξω. Okay. Αν και ξαναλέω στο δεύτερο μήνυμα, η Σλάβια έχει χάσει κατά 2-3 πολύ, πολύ καλές ευκαιρίες. Τις έχει αποκρούσει ο Κέπα. Άρχισε και αυτή τη στιγμή με τις ομάδες που έχεις, Άρσεναλ και Τσέλσι είναι τα φαβορή θεωρητικά. Ναι. Και επίσης και η Τσέλσι είναι εκτός τετράδα στην Premier League. Ναι. Η Άρσεναλ νομίζω είναι στην τετράδα ή όχι. Νομίζω ήταν πέμπτη χθες που κάτι τσεκάριζα. Η Chelsea δεν έχει το κέντρο του πρωταθλήματος και μπορεί να ρίξει το βάρος στο Europa League. Ναι, γιατί από το Europa League μπορεί να βγει Champions League. Ναι, πολύ απλά. Γιατί από τον. Η United αυτό έκανε. Η United θα βγει όπως από την. Ναι, ρε παιδί μου, πέρσι. Πέρσι, ναι. Είχε δώσει το βάρος στο Europa League. Οκ. Okay. Πώς το πάρει η Arsenal. Ας είχε τον Έμπερντ, ρε φίλε, που τα ξέρει αυτά. Θα με κάνει να χαρώ πολύ. Γιατί είναι η ομάδα που λες, ρε παιδί μου, ότι είναι. Καλή ομάδα, κάτι τη λείπει. Δηλαδή πρέπει να πάρει κάτι. Καλή είναι φέτος, αφιλό. Και δεν κάνει τις αρσεναλιές που έκανε τα προηγούμενα χρόνια. Στο γήπεδο της είναι πολύ καλή. Ναι, και επίσης εντάξει, έχει πάρει και ο Έμερι. Okay. Μπορεί να μην ήταν γιατί πάρει ας πούμε, αυτό που περίμεναν όλοι. Αλλά εντάξει, καλώς προπονητής. Έχει πάρει και η Europa League με τη Σεβίλη. Έχει... Φάση για τη Βαλένθια. Έχει χτίσει μια πολύ καλή ομάδα όπως η Σεβίλη, δηλαδή είναι μια χαρά. Φάση για τη Βαλένθια, φάση για τη Βαλένθια. Μεγάλη ευκαιρία λέει για τη Βαλένθια. Ο Γκατσίνοβιτς. Λογικά θα το δείξει τώρα. Ένα 3 η Βαλένθια. Τι Βαλένθια. Οπότε τελειώνει η Βαλένθια πια νομίζω. Σκέψου, το 1-3. Σκέψου να είχα πιάσει και την Μπενφίκα και να. Πάλι ο Γουέδες. Κατηφής ο προπονητής της Βιγιαρεάλ. Δεν θα είναι κι αυτό. Θυμάσαι τη διαφήμιση. Ποιος? Του Τζάμπο τότε για τον Άγιο Βαρεντίνο με Θάου Πίνο. Τι έχεις παιδί μου, γιατί είσαι κατηφής. Μιθάω πίνω, δεν μπορείς να αντιληφθείς. Μιθάω πίνω, τζάμπο, θα πάρω τα γιου, Βαλεντίνου. Τότε τα και σε εμάς, φίλε, αυτό το τζάμπο την έχει δει να πούμε τέτοιο. Ποιότητα. Την έχει δει πολυεθνική και δεν στέλνει τα ραδιόφωνα που κοιτάω τα πανηγύρια τότε. Είχαμε κάτι break που είχε μια διαφήμιση 3,5 λεπτά. Τζάμπο είσαι, ρε φίλε. Και καθόμασταν και κάναμε σταυροπόδι και το break πήγαινε. Τη φαντασία στο ταξίδι. Τη φαντασία στο ταξίδι. Και ένα άλλο ρε, με ποιο ήταν, όχι με την Άντζελ. Την Άντζελ ήταν που ήταν πέρσι για το Πάσχα. Ένα άλλο με τραγούδι τώρα, δεν τέλος πάντων. Okay. Λοιπόν, τελικό το Σλάβια Τσέλσι 0-0. 0-1. 0-1. Τι 0-0 με λήξει τόση ώρα, ρε φίλε. Πλάκα μα κάνει. Αυτό βλέπει με Αλόνσο, ρε φίλε, σωστά. Σωστά. Οπότε. Τελικό και Βαλένθια. Αν εξαιρέσει Νίκο τον Μπενφίκα Άιντραχτ, λογικά τα άλλα ψιλοκαθάρισαν. Σου να κάνει κάνα 5-2 η Μπενφίκα τώρα. Έχει ακόμα 3 λεπτά. Α, εντάξει. Είπαμε. Όχι. Τι είπαμε. Όχι, εντάξει. Οπότε μάλλον εκεί κάτι θα παίζει εδώ στο τέλος. Και η Νάπολη, εντάξει, την έρθει είναι η Νάπολη. Αλλά το 2-0 είναι. Είναι αποτέλεσμα που δύσκολα καλύπτεται. Καλή είναι δύσκολο να το κάνεις 3-0, ας πούμε. Έχει παράδειγμα. Καλή έδρα, η Arsenal είναι Arsenal. Είναι και, το Arsenal λέω, και το λέω με αρνητικό τρόπο. Ναι. Και μπορεί να κάνει δηλαδή, την Arsenalιά που είπε και ο Μοσχοβίτης νωρίτερα. Σε μια εβδομάδα είναι επαναληπτική, θα δούμε. Δεν έχει το Wenger πια, νομίζω ότι ναι, εποχή. Την έχει βοηθήσει λίγο να αλλάξει την νοοτροπία αυτή, ξέρω εγώ. Και τον άλλο και μόνο που τον έβλεπε ακόμα και ο παίκτη εκεί πέρα στον πάγκο, κάτι δημιουργούσε. Ναι, και επίση σκέψω ότι. Μπορεί τώρα καλή ώρα να ήταν η Arsenal 8 να έχει αρχίσει 2-0 και να πήγαινε να παίξει μέσα στην Νάπολη και ο Βενγκέρ να έβαζε έναν 18χρονο από τις ακαδημίες που τον έχει φέρει αυτός και θεωρεί ότι είναι πολύ δυνατό ταλέντο. Ναι. Και δώσ' του κανένα 4-0 η Arsenal μετά. Έτσι, το έχει κάνει αρκετές φορές. Με διάφορους παίχτες που ήταν στην Arsenal. Η Arsenal νομίζω έχει ρόστερ καμιά 50 παιχτών με τον Βενγκέρ. Δηλαδή ο Ακπομ είναι με τέτοια περίπτωση. Ο Ακπομ ήταν στην Arsenal και δεν έπαιξε ποτέ. Ή τους μοίρασε. Δηλαδή έκανε 2-3 συμμετοχές. Ή τους κρατούσε και δεν τους έβαζε. Ναι.
Είναι αυτές οι ομάδες που έχουν αυτά τα πολύ μεγάλα ρόστερ. Προκύπτουν μέσα από ακαδημίες, από μεταγραφές και όλα αυτά. Έχουν λεφτά να τα πληρώνουν. Βρε, έχουν, οκ. Okay. Εντάξει. Τέλος και στο Emirates. 2-0 λοιπόν η Arsenal. Από νωρίς τα δύο γκολ. Ένα ο Ράμσε και ένα ο. Ποιος, Νίκο? Κάτι για Παπασταθόπουλο ακούστηκε. Ψέματα. Μούφα. Αυτό γκολ του Κουλιμπαλή. Μάλιστα. 2-0 λοιπόν η Arsenal. Σημαντικό προβάδισμα για την πρόκριση στο Europa League. Είναι καπάκι τα εβδομάδα. Όλα και σε Champions League και σε Europa League του χρόνου είναι. Ωραία, φίλε. Την επόμενη του χρόνου. Τρέχουν όλοι. Να προλάβουν. Την επόμενη εβδομάδα είναι επαναληπτική. Μάλιστα. Ακόμα παίζει τον Μπενφίκα Άιντραχτ. Είπαμε τελικό και το Σλάβια Τσέλσι 0-1. Είναι τελικό λογικά και το Βιγιαρεάλ Βαλένθια 1-3. Με τα δύο γκολ τη Βαλένθια στι καθυστερήσει που ουσιαστικά τη καθαρίζουν την πρόκριση από πολύ νωρί. Η Άιντραχτ γενικότερα παλεύει να ψάξει αντί τον γκολ. Παρότι με 10 παίκτες από το 20 έχει βάλει 2 γκολ και είναι μέσα στην πρόκριση. Οπότε ίσως η Ρεβάνς να έχει μεγάλο ενδιαφέρον στο Mercedes Arena, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι λέγεται η έδρα της Άιντραχτ. Λοιπόν, και τι άλλο έχουμε, Νίκο, για πες. Τι άλλο έχουμε. Νομίζω αυτά, δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο. Νομίζω ότι δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο. Προς Σπορτέξο θα πάμε αύριο. Εγώ θα πάω. Τι ώρα? Μεσημεράκι. Α, έτσι δεν πάλι ξέρω, σήμερα. Δεν ξέρω βέβαια αν θα βγάλουμε πάλι την εκπομπή. Όλο και κάτι ψωμάκι θα έχει, ρε φίλε. Όχι, θα βγάλουμε. Α, για να πρέπει να γυρίσει δηλαδή. Ναι. Αυτό. Αν είναι να είμαι εγώ στούντιο, δεν βλέπω το Χρήστο να έχει στείλει πρόγραμμα για αύριο βέβαια. Δεν βλέπω τέτοιο. Αν είμαι στούντιο, θα πάω νωρίς, θα φύγω νωρίς. Αν είμαι. Τελικό για το Μεφίκα Άιντραχτ 4-2. Αν είμαστε live από εκεί, που νομίζω ότι είναι πολύ πιθανό να γίνει, απλά δεν ξέρω αν μου ρελίσει η ιδέα να κατεβαίνει και αύριο στο στούντιο. Έχετε ρημάξει τον άνθρωπο. Ναι, έχει καταστραφεί. Ναι, έχετε τρελάνει. Ναι. Λοιπόν, δείξτε λίγο σέβας. Θα δούμε τι θα. Στα δημοσιογραφικά του χρόνια και στην εμπειρία του ρεφίλ. Τι θα γίνει. Και το Σάββατο θα είμαστε εκεί. Πρώτα λίγο Sportex, μετά παλέ, γιατί έχει κρίσιμο παιχνίδι με την Κίμη. Εντάξει, τέσσερα. Έχει κρίσιμο, σου είπα. Διπλό. Διπλό, ρε, και όλοι χαρούμενοι. Everybody happy. Θα δούμε. Δεν πέφτει ο Άρσεν. Δεν έχει να κινδυνεύει το σιγά. Και πού θα την πάρει την άλλη την νίκη. Ποιο άλλο έχει να παίξει. Ήφε στο Λίμνο. Εκεί την πάρει. Εκτός έδρας. Ναι. Και μετά με ποιον παίζει εδώ πέρα. Λαύριο. Όχι. Όχι. Λαύριο έπαιξε. Με Κολοσσούς τελείωσε. Πανιόνιο. Πανιόνιο τον είχες. Αφάρισε και με αυτόν. Πώς παίζει εκτός. Όχι, χάσει Πανιόνιο εκτός. Παίζει με τον τέτοιο να φίλε. Ποιο. Με τον Παπάγο. Στρατηγή. Με την Νία Ρίστ. Όχι ρε. Κάτι για Sporting ακούγεται. Στο κλειστό του Sporting, ρε φίλε, κύριε Τωρίπη, ο Παναθηναϊκός έπαιζε Ευρωλίγκα. Φοβερά πράγματα. Φοβερά πράγματα. Έπαιζε Ευρωλίγκα. Ερείπιο. Ποια άλλη έτσι κάλτο μάδα. Με μπασκέτα. Υπήρχε κάπου. Σαν πέτρα ήταν από πίσω. Σαν εμετέριος. Ποια άλλη τέτοια. Ένα παιχνίδι που λέγαμε που ένα Παναθηναϊκό ήταν ανεβασμένο στην μπασκέτα και το παιχνίδι παίζονταν. Εντάξει, δεν ήταν. Μπορείτε και Παναθηναϊκό Μπαρσελόνα, δεν κάνω λάθος. Εντάξει, όλα καλά. Άρης Ρέθυμνο. Oh. Τελευταία αγωνιστική. Ο Άρης έχει 7 νίκες, η Κίμη έχει 5, το Ρέθυμνο έχει 4. Αν δεν κάνω λάθος. Ε. Δεν είσαι λίγο βαθμολογία. Άρης έχει 7-16, Ρέθυμνο έχει 5-18. Α, εκεί είχε 6 νίκες. Εκεί είχε 6-17. Α, ναι, όντως. Ωραία, φίλε. Ωραία, φίλε, το βλέπω το Άρης Κίμη να είναι κανένα 51-50. Το Σάββατο να είναι. Και αν τον Άρη το στραβώσει και λίγο το πας από την αρχή του κάτσε κανένα τρίπο, το λίγο να ανοίξει. Βλέπω μετά να δίνουν πάση μεταξύ του και ο Μποχωρίδη στον Τολιόπουλο. Α, ο Τολιόπουλο θα παίρνει, οκ. Okay. Ο Φλιώνης, ο Τζόουνς, ξανά από εδώ, από εκεί, γύρω-γύρω, όλες τις νέες ο Μανώλης. Αλλά εντάξει, εκεί δεν νομίζω ότι. Είναι καλός Αμερικανός, αλλά. Δεν. Τέλος πάντων. Δηλαδή κλείνουμε, Νίκο, αυτό ήτανε. Έτσι λέω, φίλε. Έτσι ναι, λέω. Κλείνουμε, αλλά είμαστε έτοιμοι να αλλάξουμε εδώ πέρα την κατάσταση. Πώς είναι ακόμα Sport Expo. Ακόμα, τι, με κλειδιά είναι ο Βίλος και συνάδελφος. Εκεί θα την κλειδώσει. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Θα είμαστε ξανά εδώ την Τρίτη, Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος. Εδώ Μπαλαντέρ. Έχει ανεβάσει, ρε φίλε, ένας γνωστός μου στο Instagram ένα story. Όχι, του Ζάχου Δόγκανου. Πάλι καλά. Του Ζάχου Δόγκανου. Και τι είπε ο Ζάχος, τι έκανε. Ο άνθρωπος δεν έχει γεννηθεί για να εργάζεται. Λέει, απόδειξη λέει, είναι ότι η εργασία τον κουράζει. Ναι, βέβαια. Ναι, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε. Ζάχος. Ζάχος, τεράστιο Ζάχος. Έλα, φέρε
Φέρε λουλούδι εδώ πέρα να πετάξουμε, φέρε. Πόσο κάνουν 30.000. Πάρε τα πίσω. Πάρε τα όλα πίσω. Ποιος έπαιζε, Νίκο, το πρώτο Ζάχοδόγκανο, ξέρεις? Ποιος? Λάμπρος Κωνσταντάρας, φίλε. Τι είναι στο πρώτο Ζάχοδόγκανο? Το εκείνες και εγώ. Ναι. Είναι στον Αντένα, είδαμε remake ουσιαστικά. Ήταν ταινία. Ήτανε σειρά. Α, ήταν σειρά. Η Ενεύτορα Ερ, δεν ξέρω, δεν τα μπερδεύω αυτά. Στην οποία είχε ξεκινήσει ο. Και ήταν όντως έτσι. Λάμπρος Κωνσταντάρας. Παίξανε λίγα επεισόδια, από όσο ξέρω. Ναι. Και ήταν η ίδια λογική, ρε παιδί. Ήταν το ίδιο όνομα. Ναι. Δεν ξέρω τώρα αν ήταν το ίδιο, το ίδιο όνομα. Για κάτσε. Έλα, παιδί μου, λουλούδια γρήγορα. Λουλούδια. Άψε τα όλα εδώ. Πόσο κάνε. 30.000. Πάρτα πίσω. Ήταν και χούβαρδας. Ναι. Πιστεύω ότι. Τότε το σκηνικό με τη βάρκα ήταν το κορυφαίο. Που πήγε να πάρει σκάφο, κάτι, ναι, πιο φθηνό, κάτι πιο φθηνό. Κάτι πιο φθηνό δεν έχετε. Κάτι... Μετά πάμε στα 15 μέτρα. Ποτέ τόσο. Okay. Κάτι πιο φθηνό δεν έχετε. Κάτσα που δεν έχει έρθει κι άλλο. Περίμενε. Το κάνουμε λίγο καλτ. Α, εδώ πέρα είναι σκάφο. Δόγκανος. Καθίστε, κύριε Δόγκανε. Σας ειδοποίησα από τον αφηγείο. Βεβαίως, και έχω στη διάθεσή σας όλα τα προσπέκτους για να διαλέξετε το σκάφος αρισκίας σας. Μόνο που αν θέλετε ένα μεγάλο σκάφος, θα πρέπει να περιμένετε λίγο. Α, εγώ δεν είμαι του περίμενε, θέλω τσάκα να τελειώνω. Είδα ένα τώρα που ερχόμουν ένα. Αυτό τι. Αυτό είναι παραγγελία ενός κυρίου από τη Σαουδική Αραβία. Δεν καταλαβαίνω από Σαουδικές Αραβίες. Τέλος πάντων, πόσο έχει αυτό, μπορώ να ρωτήσω την τιμή του? 400 εκατομμύρια. 400 εκατομμύρια. Δεν κακό. Μήπως υπάρχει κάτι αντίστοιχο? Στην ίδια τιμή. Στην τιμή 100 εκατομμύρια πιο κάτω, 100 εκατομμύρια πολύ πιο κάτω. Τι θα λέγατε για αυτό εδώ? Αυτό πόσο έχει? 200 εκατομμύρια. 200, δεν κακό. Αυτό εδώ? Αυτό, 100 εκατομμύρια. 100 εκατομμύρια. Ναι, δεν είναι ωραίο, είναι 100 εκατομμύρια. Για γυρίστε εδώ. Αυτό έχει? Αυτό είναι 50 εκατομμύρια. Το φτηνένουμε πάρα πολύ τώρα. Το φτηνένουμε πάρα πολύ. Μην το γυρίσετε, θα το φτηνίνω κι άλλο. Αυτό εδώ. Αυτό είναι Chris Craft. Chris Craft, να μπράβο, ακριβώς αυτό χρειάζομαι. Chris Craft, εσπινή μου. Ξέρετε, διότι κάνω και εσκή στη θάλασσα και στο βουνό. Ήμουν πρωταθλητής. Παλιά. Πολύ παλιά. Άλλωστε, εγώ δεν σηκώνω κεφάλι από τη δουλειά. Τώρα, έτσι να βγαίνω από βολτούρες, να με χτυπάει το αεράκι, καταλάβατε. Για γυρίστε να δω τίποτα παρακάτω. Ναι. Αυτό εδώ. 2 εκατομμύρια. 2 εκατομμύρια τώρα, 2 εκατομμύρια για πήγαινο μέχρι την Αίγινα, σαν πολλά. Αυτό εδώ, γιατί. 1,5 εκατομμύρια. Ναι, δεν είναι κακό, αλλά έχουμε τίποτα πιο φθηνό. Να σας δείξω μια βαρκούλα, κύριε Δόγκανε, που είναι και ρομαντική. Μπράβο, είναι και ρομαντική. Δείξτε μου τις βαρκούλες. Αυτή εδώ. Ναι, αυτή η βαρκούλα. Ωραία. Πόσο την έχουμε αυτή? 100.000. 100.000. Αυτό που είναι εδώ σαν καναπές. Αυτό είναι φουσκωτό και κάνει 50.000. Φουσκωτό. Θαυμάσια. Αυτό είναι το καλύτερο. Το αξιοποιείς και το χειμώνα αυτό, ε. Πώς δηλαδή? Σαν κρεβατάκι το σκύλο. Και άμα δεν έχεις σκύλο, πας στην εταιρεία προστασία ζώων. Ακούστε, παίρνεις ένα σκύλο τζάμπα και έχεις και φουσκωτό και σκύλο με 40.000. Αυτό κάνει 50. Εντάξει, μου κάνει μια καλύτερη τιμή. Άρε, Ζάχο. Τεράστιο Ζάχο. Του καλύτερου ρόλου που έχει κάνει. Βασικά όλοι του ήταν πολύ καλοί. Okay, αλλά αυτό ήταν από τους κορυφαίους του. Λοιπόν, αυτά. Αποχαιρετούμε και τη Στίχημαν που ήταν μαζί μας. Ήρθε. Όχι. Τζόνι, όχι. Κρατάμε δηλαδή. Θερμοπύλες. Θα βάλω κι άλλο Ζάχο. Θερμοπύλες κρατάμε. Έλα, ρε φίλε. Ο συνάδελφος θα είχε ενημερώσει άμα ήταν να έχει γίνει βαρία. Θα είχε στείλει μήνυμα. Κλείνουμε εμείς. Εδώ θα είναι. Λοιπόν. Χτυπάμε κάρτα και φεύγουμε. Εδώ ξανά την Τρίτη. Τρίτη. Και Δευτέρα θα είναι ο Νίκος. Για σένα, φίλε, πήγα να πω. Κάτσε που φάμε κανένα χώσιμο. Εδώ την Τρίτη, λοιπόν, ξανά 10 η ώρα με τον Μπαλαντέρ. Ευχαριστούμε τη Στίχημαν που ήταν μαζί μας. Η Στίχημαν, ξέρετε καθημερινά ότι έχετε μια πολύ μεγάλη γκάμα στοιχηματικών επιλογών. Έχετε τις καλύτερες αποδόσεις. Έχετε επιλογή cash out. Έχετε πάρα πολλές επιλογές στο live, όπου κι αν είστε, με την εφαρμογή στο κινητό σας ή στο tablet σας. Έχετε το καζίνο της Στίχημαν, που επίσης έχει πάρα πολλές επιλογές. Έχετε και το σερί το οποίο έχει επιστρέψει. Αυτά λοιπόν από εμάς. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Καλό σας βράδυ.